Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Δείχνει το ΠΑΟΚ 24. Πάντα στο Λίπερο 107,4. Ενημερωνόμαστε, Σταύρο. Πού το κανάλι του Πρόεδρου. Να δούμε τι η σημερινή ιστορία. Το έκανα με τον αδερφό μου και είπε ότι θα το πει στη μάνα μου, η οποία τα έχει με τον ξαδερφό μου. Στο μεταξύ, στο προχθεσινό έλεγε ότι τα έχω με τον άντρα της θείας μου. Πες το θείο σου. Ναι. Είναι πιο. Δηλαδή και πιο εύκολα τα κύτταρα αυτού που του βλέπει, αγόρι μου. Δηλαδή δεν είναι. Με Κατερίνα είμαστε. Ωραία. Ξεχάσαμε τα τσιγάρα στο σπίτι. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη λειτουργία μας. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι τα έβαλα μέσα στην τσέπη. Δεν θα μου πέσαν στον δρόμο. Και εγώ έκανα ένα πακέτο. Θα μου πεις για μένα δεν είναι είδηση. Για σένα δεν είναι αλλά... είδηση. Αλλά. Τέλος πάντων, είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, Παρασκευή σήμερα. Αποκλειστικά μόνο εδώ. Παρασκευούλα. Μια τέτοια Παρασκευούλα. Άστε, έχουν πνιγεί 4 άτομα μέχρι να φτάσω εδώ. Και τα λίγο. Ήμουν προηγουμένω όταν ήρθα μέχρι εδώ. Η Μαριλής μου έφερε κάλτσα παιδική και τα δω. Ήσουνα. Μέχρι το γόνατο, κανονικά σου λέω. Βρήκε τσακάλι, 20 πόντου. Οι κάλτσε τη Μαριλής, το πραγματάκι αυτό μου είναι εδώ. Δε πόσο μεγάλη μου είναι. Το βλέπει. Μου πρέπει να είναι στη φτέρνα. Δηλαδή. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά σε αντίξωες συνθήκες μέχρι να φτάσουμε. Έκπληξε το ότι ήρθα. Δεν το περίμενα. Με τα πόδια ήρθες, Σταύρο. Με τα πόδια. Δείτε πώς έγινα. Εγώ κατέβηκα την Πηλαία. Εσύ κατέβηκες την Πηλαία με λεωφορείο, να υποθέσω. Δεν ήσουν με τα ταξί. 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 Το φυσάει, κάνει και έτσι σαν το κνάμπρι. Το αλάτι. Τέλος πάντων. Γκνάμπρι, πώς πάει το κουραλάκι σου στο τελειό, μετά το 2-7. Θέλει να φύγει ο Μαωρίσιο. Ο Καγκάτσης, ο Μάκης. Και κάνει ό,τι μπορεί. Τον τρώει ο Στέργιος. Θα φέρουμε Μουρίνιο, διάβασα. Δεν του αρέσει το Μουρίνιο όμως. Σωθήκαμε. Κόμμα χειρότερο. Εντάξει, το Μουρίνιο τι είναι τώρα πλέον, εντάξει. Γιατί δεν βάλατε πέρασε Κατερίνα. Του. Παροχημένος, ναι. Γιατί δεν βάλατε Κατερίνα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε κανάλι. Κάποιος έβγαλε από την μνήμη το κανάλι του Προέδρου. Μπήκα σε ταξί χθες για να πάμε στο θέατρο. Εκπληκτική παράσταση, ο Οθέλος του Σέξπιρ. Σκηνοθεσία Χάρη Φραγκούλη, αδερφός, ο παδός του Πανιωνίου γνωστός. Ωραία, πρωταγωνιστής ο Ανδρέας Κοντόπουλος, άλλος στο Παοξάκι, στο θέατρο Αμαλία. Πήγαμε χθες τον Οθέλο. Ωραία. Δύο αριστερά παπούτσια, πρέπει εγώ να το κάνω. Ναι. Να τώρα, φίλε, να του, μπράβο, εσύ αγάπη. Δηλαδή. Περίμενε λίγο να ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι. Μπορείτε να πάτε εκεί. Μόνο Δευτέρα και Τρίτη δεν υπάρχει παράσταση. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, όχι, Τετάρτη, Πέμπτη. Ωραία, να πάτε εκεί για δύο εβδομάδες, θα είναι εδώ ο θείασος του Χάρη Φραγκούλη. Πάμε. Ξένια 29 ετών, διεκδικώ με την αδερφή μου τον ίδιο άντρα που είναι και υπάλληλός μας. Έβαλα τον μπαμπά μου να τον στείλει στην Κρήτη. Θα κάνω εγώ ένα ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό πρώτα απ' όλα. Το ότι είσαι καριόλα, τι φταίει ο άνθρωπος. Τι να πω εσύ, αγάπη, συγγνώμη. γιατί να πάει στην Κρήτη ο άνθρωπος. Υπάρχει. Υπάρχει. Δουλεύει ο άνθρωπος, το θέλουμε. Κρεβάτι είναι εσύ. Κρεβάτι είναι. Εσύ το βάλεις και εκεί, ρε. Γιατί. Δεν μπορώ. Δηλαδή, να δουλεύεις, ρε Σταύρο, να δουλεύεις. Εντάξει, μπορεί να είναι και καλός υπάλληλος ο συγκεκριμένος. Να σε θέλουν δύο αδερφές. Δουλειά κάνει. Τώρα τι δουλειά κάνει δεν ξέρουμε. Δουλειά κάνει πάντως, ναι. Τι να πω, ρε. Να το πουλήσουμε αυτό σαν ένθετο εκπομπής. Εύκολα θα μπορούσαμε. Η ατάκα της καινούριου. Σήμερα ήταν ψιλοξενέρωτο όμως. Δεν ήταν πολύ καλό. Είναι τώρα τον ίδιο γκόμενο, οι δύο αδερφές, σύνηθες. Χθες το έκανα, το βγάλω φωτογραφία, περίμενε. Με τα ΟΑΡΙ ήταν πολύ καλό. Με τα ΟΑΡΙ ήταν καλό. Για να ενημερώσω τον Σταύρο. Περίμενε το πρώτο. Ναι, ενημερώστε με παιδιά, αυτά δεν πρέπει να τα χάνουμε. Λοιπόν, χθες ήταν. Σοφία 35. Σοφία, δουλεμένο όνομα. Σωστό. Ναι. Θα χωρίσω την κολλητή μου λέγοντας το φίλο της ότι έχει καταψύξει ο ΟΑΡΙ για να τον τυλίξει. Τον θέλω δικό μου. Έχει καταψύξει ο Άρη για να τον τυλίξει. Τα γνωστά ο Άρη Λάσο. Λάσο ο Άρη, τα γνωστά. Και επίσης, είναι ωραίο αυτό που είπε ο Στέργιος, ότι πολλές κάνουν σχέση πηγαίνοντας πάμε με θείους και λένε ο άντρας της θείας μου, δεν λένε θείος μου. Σωστό. Πάει κάπως με το θείο μου. Δεν το σκέφτεσαι. Ξέρεις γιατί, είχε ακόμα μεγαλύτερη πλοκή. Είναι ο άντρας της θείας μου, δηλαδή χώρισε το θείο μου. Και βρήκε ένα κομμενάκι μετά. Μπορεί αυτό να δηλαδή πάει ακόμα παραπέρα, κατάλαβε. Μπορεί να είναι άλλο. Πού να τα πιάσετε αυτά, βρε νεαροί. Πού να τα πιάσετε αυτά. Όπω δεν μπορώ. Εντάξει, άμα δεν έχετε επικοινωνία μέσα σου, φίλε. Oh. Αν δεν είσαι άνθρωπο τη. Αν δεν της είναι. Τη πλοκή και τη δολοπλοκή γενικότερα. Τη δολοπλοκή, ναι.
Καλά. Τέργεξε. Ναι. Τέργεξε. Αυτά για αυτό το κομμάτι. Ναι, φτάνει το έθετο καινούριο. Γιατί έχουμε και πολλά σημεία. Η απορριμμένη Κατερίνα. Όχι, απορριμμένη άλλη κοπέλα. Ποια. Γιατί τώρα το έκλεισε ο Στέργιος. Μία που είναι σαν να ξυπνάει από τον ύπνο και είναι πρισμένη. Σαν να ξυπνάει από τον ύπνο. Έχεις πει αυτό το πράγμα στον αέρα. Είπε να ξυπνάει από τον ύπνο. Μάλιστα. Μόνο εδώ! Σταύρο, άκουσε. Μόνο εδώ! Μπορεί να ξυπνάει από λίθαργο. Μπορεί να ξυπνάει από κόμμα. Με ωμέγα, ε. Ναι, ωραίο. Ωραίο, Στέργιο. Αφού ξύπνησε από ξύπνιο. Όχι, δεν είπα. Σίγουρα τράκανε. Καλό καλησπέρι. Είδε την Εγνατία και άλλοι τρει. Πόπο. Καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι. Αυτή είναι το διασκεδαστικό ημίλιο του ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να γελάμε και τη Δευτέρα, Σταύρο μου. Βεβαίως. Γιατί μπορεί να μην γελάμε. Όχι, θα γελάμε. Θα γελάμε, ωραία. Θα γελάμε. Ο ΠΑΟΚ πάει στην Τρίπολη. Μία πόλη η οποία έχει τέσσερα περίπτερα στην πλατεία της. Εγώ δεν ανέχομαι να χάνω από ομάδα που έχει τέσσερα περίπτερα στην πλατεία της. Σε κάθε γωνία. Και η πλατεία δεν είναι η κόκκινη πλατεία. Να πει είναι μεγάλη, άρα όχι, όχι, βολεύει. Δεν είναι άσπρη, είναι. Είναι μια άσπρη. Ναι. Σαν ποια πλατεία. Την πλατεία Δημοκρατία, να πούμε. Στην πλατεία Αθωνό, απλά πιο επίπεδη. Ναι. Και έχει τέσσερα περίπτωση γωνίε. Ναι. Στοιχισμένα, αυτά έτσι γραμμισμένα. Έγινε δουλίτσα εκεί. Επιχειρηματικά μυαλά, και να είσαι, είσαι φίλο με δύο περιπτεράδε. Εντάξει, δεν γίνεται με του τέσσερι, φαντάζομαι. Με δύο. Μία στο ένα, μία στο άλλο. Ναι. Και, πρόβλημα. Ο Πάοκ παίζει στην Τρίπολη, που είναι καλή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα η Τρίπολη. Εγώ θα μιλήσω λίγο σοβαρά και θα το κόψω σε λίγο. Την είδαμε τον Ατρόμητο και ήταν εκπληκτική. Με τον Όφη έχασε, γιατί εγώ λέω ότι αποβλήθηκε ο Ιγκλέσιας. Να είναι καλά που αποβλήθηκε ο Ιγκλέσιας, γιατί έτσι όπως αμυνόμαστε στα στημένα, ένα γκολ το είχε. Και γενικά ο Ιγκλέσιας πάντα είναι πρωταγωνιστής. Στα μάτια του Μπάου. Ναι, είτε πατάει παίκτη και δεν βγαίνει, είτε βάζει γκολ. Πάντα κάτι κάνει. Πάντα. Ναι, είναι ο άνθρωπος που σκόραρε στην τελευταία ήττα του Πάου. Καλό είναι ότι δεν παίζει. Πριν 40 παιχνίδια ακριβώς. 40 παιχνιδάκια. Κάνουμε ένα τέτοιο. Καλό. Ε? Όρες, και βέβαια, έχεις κάτι καλό. Όλα αυτά στην ημέρα που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το δυστύχημα του Ντεμπόν σήμερα. Κάτι το οποίο δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη κανένας, πόσο μάλλον εμείς που το ζήσαμε σχετικά. Τι να πω, μόνο οι οικογένειες των παιδιών γνωρίζουν τον Γολγοθά που τράβηξαν τόσα χρόνια. Εμείς όπως μπορούμε να συμπαρασταθούμε και ηθικά και όπως μπορεί και ο σύλλογος σε αυτόν τον Γολγοθά που έχουν περάσει. Αυτές οι οικογένειες είναι που βίωσαν ουσιαστικά αυτό που βίωσαν, που δεν θέλει κανείς μας να το βιώσει. Και τι να ευχηθώ, να συνεχίσουν να είναι δυνατές, να συνεχίσουν να είναι, να θυμούνται τους ανθρώπους τους όσο πιο γλυκά μπορούν. Αύριο στις 11 το μνημόσυνο, στα Τέμπη. Ναι. Και για μήχανη στιγμή πρέπει να αλλάξουμε θέμα, αλλά έτσι είναι. Αυτό το άκομψο η ζωή συνεχίζεται και τα λοιπά και τα λοιπά, που τόσο εύκολα λέμε. Τέλος πάντων, είναι μια βαριά πληγή για την ιστορία του ΠΑΟΚ και βέβαια μια υπενθύμηση, γιατί πρέπει να είμαστε πάντα σοβαροί όταν μιλάμε για το κλαμπ και όταν περασπιζόμαστε το κλαμπ και όταν απαιτούμε από το κλαμπ. Το κλαμπ δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το κλαμπ είναι ο τόπος μας, η παρέα μας, η οικογένειά μας, το σπίτι μας. Το κλαμπ είναι όλα όσα βρίσκονται γύρω από αυτό. Και τελειώνω τον, γιατί είναι και άβολο λίγο να μιλάμε για αυτό το πράγμα μηδιακά. Όσοι μπορούν να σπαραβρεθούν αύριο στα Τέμπη, στο μνημείο, και να τιμήσουν με την παρουσία τους εκεί τα παιδιά που τόσο άδικα χάθηκαν. Αγάπη, πόσο χρόνο είναι σου, δεν είναι. 5. 31 δεκάτου 94. Γεννήθηκα, ήμουν 5 χρόνων. Φοβερό Σταύρο. Πω, τόσο μεγάλη διαφορά έχουμε. Έχουμε. 19 χρόνια διαφορά έχουμε. Μάλλον. Τα μαθηματικά σου πάρουν, ναι.
Okay. Ο Βενιαμίν του ΠΑΟΚ, ωστόσο υπάρχει η Βενιαμίν, όχι. Σοκαρίστηκες τώρα, το συνειδητοποίησες. Ναι, το συνειδητοποίησα. Έχει πρωτάθλημα λοιπόν, έχει ενδιαφέρουσα αγωνιστική, γενικά δηλαδή. Εκεί είναι στο... ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Στο ΑΕΛΑΕΚ τώρα... γίνεται χαμός. ΑΕΛΑΕΚ, ναι. Άσου να το παίξω. Γίνεται χαμός. 4-60. 4-60. Ο Βόλος 3-30 και η Λάρισα 3-60. Ναι, 4-60. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Παίζει Βόλος Ατρόμητος. Αν δεις τις δύο ομάδες φέτος, ωραία, ο Βόλος είναι μία κλάση καλύτερος. Του Βόλου δεν έχει λογική. Τη ΑΕΚ, εντάξει, μπορεί και να έχει. 4-60. Θεωρούν την ΑΕΚ, ας πούμε, εντάξει, θεωρούν την ΑΕΚ. Έχει δει μια φόρμα, μηδέν μια αποτελεσματικότητα. Ποια ΑΕΚ, ο... πώς το λένε, ο Μπακάκης. Πρώτα απ' όλα μόνο που παίζει ο Μπακάκης, απαγορεύεται να δώσει σε αντίπαλο τη ΑΕΚ 4-60. Ναι, είναι γενικά και το κλίμα και όλο το μάτς. Πας να πάρεις εκεί από Κάτσε, Ουάρντα, Νούνιτς, Κούγια. Πού να πάρεις. Πού να σε πάρουν το κεφάλι τώρα. Και επειδή υπάρχει και το κάρμα, οι μαγκές που έκανες θα σου έρθουν γρήγορα. Μην νομίζεις. Αυτό πάλι. Ναι. Πώς θα γίνει, ο κ. Σοφιανάκης δεν είναι καλά, περαστικά να το πούμε. Έχει ένα θέμα με τη φωνή του. Αφωνία. Είναι πρόβλημα. Κάνει κάτι δηλώσει και ωραίες, τι ωραία, τι καλά και εμείς στα όρια της. Ναι, ναι. Μάλλον έχουμε μηδενική ανοχή. Εμείς η αστυνομία, το δικαστικό γεράσαν όλοι μαζί στο μεταξύ. Δηλαδή τα λένε μετά και λένε πω, μαλάκα τι είπα. Άκουσε τι είπα εκεί. Πω. Ναι, τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Αν ήσουν χθες στο πιταγικό της Super League και ξεκινούσε του μονόλογο ο Βασίλης Μητριάδης, δεν θα συμφωνώσουν και να αντιπροτήσει. Αδερφός. Ένα άξιο. Να... Εγώ πιστεύω ότι δεν το είπε καν ο δικηγόρος αυτό. Ότι μόνος του το είπε. Σου λέει, ας πω ότι. Αποσχεδίασε, λες. Ναι, δηλαδή θα το είπε ο δικηγόρος κάτι. Ο Χάρη Κλίν, ο Μουστάκας και ο Βασίλης Μητριάδης. Ξέρω εγώ τι θα πω. Το παίρνω πάνω μου. Δεν τους βλέπει τους δικηγόρους. Το παίρνω πάνω μου, ναι. Φοβερή ιστορία, μπράβο στο Βασίλη. Μπερδεύτηκε, πήγε αυτό. Και μπερδεύτηκε και ευγενικότατος. Και ο Κλόσνερ μπερδεύτηκε. Και αυτό λέει λίγο, ξεχάστηκε, μπερδεύτηκε. Εκεί στο Μπερδεμό για την Ιθάκη, το γνωστό. Α, ωραίο. Τι ζούμε, ρε φίλε. Πραγματικά, απέτυχα τον Ταραντίνο να το πω, καλά σε χάζω, αγόρι μου. Έχεις έρθει εδώ να... Ζεις σε 5 μέρες που θα κάνεις και τελευταία ταινία, βλάκα. Εδώ έχουμε πηγή. Εδώ έχουμε πηγή. Τώρα που είναι εδώ ο Φραγκούλης και ο Κοντόπουλος, θα τους ψήσω να κάνουμε ταινία για τον ΠΑΟΚ. Για το πρωτάθλημα. Θα πρέπει γενικότερα. Να είναι 5 ώρη ταινία αυτή. Εντάξει, θα κάνουμε μίνι σειρά. Α, είπα, 6 επεισόδια. Παρατή. Καλό, ναι, ναι, σωστό, ναι. Στο Netflix θα παίξει, λέει εδώ. Θα κάνουμε δικό μας Netflix, αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ας το πάω, TV, θα κάνουμε και δικό μας Netflix. Άλλο. Εμείς, δικό μας. Ε? Ελληνικό υπόλοιπο. Τι είπες, μωρί. Τι είπες, μωρί μου, λοχτή που κάνεις γυμνές φωτογραφίες σου στο Instagram. Ε, τι. Τι. Θεϊκό. Θεϊκό. Αυτό ξέρεις, στα καλά χρόνια το λες στο μικρόφωνο. Μέσα σε 20 λεπτά έχουν έρθει 50 μηχανάκια. Στα καλά χρόνια που δεν είχε ο κόσμος προβλήματα. Ναι. Ας κρατήσουμε την ανωνυμία σου. Εννοούσε ότι ήταν αθλητικό ή κανονικό. Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει. Απλά μπέρδεψε λίγο ο έθνος, αυτά εντάξει. Συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε. Μπορεί να έχει κάποιες. Εγώ θα κρατήσω από την συνάδελφο την γυμνή φωτογράφηση στο Instagram. Τι γυμνή. Ε, δεν έκανες. Πες και το, όχι, ρε, πες και το προφίλ. Φαίνεται το προφίλ μαγιό, να πει ο κόσμος να... Ποιο μαγιό φαίνεται, ρε. Φαίνεται, έξω από, δεν ήταν από πάνω της. Τα πονηρά μυαλά δεν βλέπουνε. Εγώ που με καθαρό μυαλό το είδα. Πες και το προφίλ της να πει ο κόσμος να ενισχύσει. Δεν λέμε ποια είναι τώρα. Κρατάει ανωνυμία. Τι κρατάει ανωνυμία που μας βάλουμε κάμερα από αυτά θα χορεύει breakdance. Πείτε τους χορηγούς να πάμε στα σοβαρά. Πω, η Αναδομό είναι μαζί μας. Μετά το διάλειμμα. Έχουμε και συνέντευξη, ναι, για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Η Αναδομό είναι παρέα μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φίνι Καθηνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε θέλετε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό σας χώρο, σε πολύ καλές τιμές και όλα θα γίνουν φυσικά με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η stoichman.gr είναι παρέα μαζί μας, Στέργιο, όπου μπορείτε να παίξετε στο Σαββατοκύριακο ό,τι πραγματικά θέλετε. Όλα τα πρωταθλήματα έχουν δράσει, γιατί από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και πάλι οι εθνικές ομάδες. Οπότε παίζετε και Super League και Premier Division και Premier League και ό,τι θέλετε στη στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή και βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις.
Αγάπη, ποιος κάνει πρεμιέρα σήμερα στην πόλη μας? Εγώ λέω Γιάννης Πλούταρχος. Μαζί λοιπόν, με Γιώ. Γιάννης Πλούταρχος, πρεμιέρα σήμερα στο θέατρο Βεργίνα. Αφροδίτη Χατζημινά και ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου, Γιώργος Κακοσέως, στην πρώτη του εμφάνιση σε σκηνή. Σήμερα πρεμιέρα, αύριο δεύτερη παράσταση, συνολικά 6 ο Γιάννης Πλούταρχος στο θέατρο Βεργίνα. 4, 5, 11, 12, 18 και 19 Οκτωβρίου είναι ο αρχικός σχεδιασμός. Εισιτήρια, γιατί θα γίνεται χαμός και σήμερα και στις επόμενες παραστάσεις. Από τα ταμεία του Regency όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-23-4567. Θυμίζω, η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Και μαζί μας τα Welcome Stores Αλεξιάδης, είτε ψάχνετε ηλεκτρικές συσκευές είτε ηλεκτρονικές σε πραγματικά τιμές κόστους, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Μπελόκηπους Φιλιππούπολους 57, εκεί θα βρείτε τα Welcome Stores Αλεξιάδης, πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, λάπτοπ, υπολογιστές, κινητά, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, τα πάντα σε τιμές κόστους, μεγάλες προσφορές, καναλέω, στους Αμπελόκηπους Φιλιππούπολους 57. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με μια συνέντευξη να πούμε για τα καλά στο κλίμα του Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μία παρά 20, ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε οραματίσει με μια συνέντευξη με έναν Έλληνα προπονητή που γνωρίζει και από Αστέρα Τρίπολης, σίγουρα έχει εικόνα και από ΠΑΟΚ, να μας πει λίγο τις δικές του σκέψεις για το παιχνίδι της Κυριακής στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Στάικο Βαργέτη, νομίζω τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Τι κάνετε, είστε καλά. Είμαστε καλά, μέσα σε κεραυνούς και καταρακτώδη μπόρα εδώ στην Τρίπολη. Πάρα πολύ βροχή. Και εμείς εδώ το ίδιο. Πλημμύρισαν τα πάντα. Και εμείς εδώ οριακά είμαστε. Μάλιστα. Τα γνωστά, είναι η μέρα, επακόλουθα. Τέρα, υπομονή. Όταν δεν υπάρχουν υποδομές. Βέβαια. Όπως και στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία και στους δρόμους και όλα αυτά, όπου δεν υπάρχει δουλειά εκ των προτέρων. Μα το ποδόσφαιρο συνάδει με την κοινωνία. Είναι βέβαια, το ίδιο πράγμα. Βέβαια. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Βέβαια. Λοιπόν, γνωρίζετε τα Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Νομίζω σε ένα τέτοιο παιχνίδι κάνετε και τον ντεμπούτο σας. Έχοντας κερδίσει τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα είχα μια καλή παράδοση με τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Σε όλες μου τις προπονητικές δοκιμασίες με τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη είχα νίκες. Εγώ προσωπικά και τον ντεμπούτο μου σαν υπηρεσιακός. Ήταν Νοέμβριος, 5 Νοεμβρίου θυμάμαι, το 2011. Ναι, είχαμε νικήσει 1-0. Γενικά πάντως, κύριε Βεργέτη, ο ΠΑΟΚ έχει θέματα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πιστεύετε, ναι, παραδοσιακά ο Αστέρας δυσκολεύει τον ΠΑΟΚ. Φανταστείτε ότι είναι και η τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ μέσα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό λέγαμε νωρίτερα, ναι. Μάρτιος του 2017. Ναι. Με τον κόλ του Ιγκλέσιας που θα λείπει. Ναι. Πάντως το ευχάριστο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει εκτός έδρας και δείχνει μια ομάδα με πολύ δυναμική τις τελευταίες δύο σεζόν. Δείχνει μια ομάδα φόβητρο για κάθε αντίπαλο και αυτό είναι προς τιμή του. Δείχνει ότι έχει κάνει βήματα μεγάλης ομάδας. Κύριε Βεργέτη, γενικά τον ΠΑΟΚ φέτος τον βλέπετε αλλαγμένο σε μεγάλο βαθμό από πέρσι, τον περιμένατε έτσι? Πώς βλέπετε γενικά την λειτουργία και με τον Αμπέλ Φερέιρα πλέον στον πάγκο? Δεν τον βλέπω αλλαγμένο σε μεγάλο βαθμό. Τον βλέπω όμως αλλαγμένο σε ένα ουσιαστικό σημείο. Η θέση 6-8 εκεί μέσα. Ναι. Αυτή είναι η καρδιά της ομάδας. Δηλαδή το δίδυμο Κάνιας Μαωρίτσιο, συνεπικουρούμενο από το Σάχοφ κάποιες φορές που ήταν τις περιμένες δύο σεζόν, είχε δέσει, ήταν η καρδιά της ομάδας, λειτουργούσε άψογα, απορροφούσε πολλούς κραδασμούς από την άμυνα. Εκεί μέσα εγώ θέτω ότι φέτος έχει μια αλλαγή ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μια χίδιος φτέρνα μέχρι να βρεθεί χημεία των παιχτών που απαρτίζουν αυτές τις δύο θέσεις εκεί μέσα. Αυτή η χίδιος φτέρνα, όπως λέτε, έχει αντίκτυπο και στην άμυνα, γιατί ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ σε όλα τα μάτς φέτος. Είτε ένα είτε δύο. Μα τι σας είπα, απορροφούσαν πολλούς κραδασμούς από την άμυνα. Ο Κάνιας με τον Μαωρίτσιο έπαιζαν ιδανικά σαν ένα φοβερό δίδυμο. Και παίζει ρόλο στην αμυντική λειτουργία πάρα πολύ αυτός ο χώρος μπροστά από την άμυνα. Γιατί το αμυντικό δίδυμο είναι το ίδιο. Το αμυντικό δίδυμο έχει βγάλει μαζί πάνω από 80 παιχνίδια.
ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Ναι. Δεν είναι, τίθεται θέμα ότι είναι ανίκανοι, ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν. Είναι όμως ότι δέχονται διαφορετικά φορτία. Τα οποία φορτία αυτά ο Κάνης με τον Μαωρίτσιο τα απορροφούσαν όσο να είναι. Με αλλά, τη λειτουργία αλλά βλέπουμε και λάθη. Μην ψάχνετε εκεί μέσα ο Πάοκ. Ναι. Αλλά βλέπουμε και λάθη ατομικά του Βαρέλα για παράδειγμα που δεν τα είχαμε συνηθίσει. Σαν προπονητής πώς το βλέπετε αυτό? Εντάξει, αυτό το ατομικό λάθος είναι κάτι που μπορεί και πρόκειται να συμβεί κάποιες φορές. Το παρατεταμένο ατομικό λάθος είναι θέμα προς αποσυμφόρηση του παίχτη και όλα αυτά. Αλλά το μεμονωμένο ατομικό λάθος είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Κάθε στιγμή θα συμβεί. Ναι. Είναι και παίκτες πολύ επιβαρημένοι, είναι full seasons. Mm-hmm. Ανοίγω λίγο μια μικρή παρένθεση, μιας και μιλάμε, κύριε Βερκέδη, για το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Ενημέρωσαν οι Tigers ότι οι οργανωμένοι του Αστέρα Τρίπολης, ότι τα εισιτήρια του συνδέσμου στη θύρα 2 γάμου έχουν εξαντληθεί. Άρα φαίνεται ότι θα έχει αρκετό κόσμο ο Αστέρας. Και υπάρχει ιστερόγραφο, Τέμπη 1999, θάνατη 20 χρόνια μετά, όχι άλλο αίμα στους δρόμους, η ανακοίνωση για τους φίλους του ΠΑΟ και τα εισιτήρια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τον Αστέρα τον βλέπετε καλύτερο σε σχέση με πέρσι, χειρότερο, διαφορετικό? Σίγουρα είναι διαφορετικός, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, μια εντελώς καινούργια ομάδα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει τα 2/3 του κορμού του. Ο Αστέρας είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα, με τουλάχιστον 15 μεταγραφές, δεν ξέρω και εγώ ακριβώς πόσες. Δείχνει να έχει πάρει καλούς και ποιοτικούς παίχτες, η οποία όμως καινούργια ομάδα θέλει ακόμα κάποιους αγώνες στο να αποκτήσει ομοιογένεια, γιατί είναι εντελώς καινούργια ομάδα. Παίζουν οι πρώτοι τους αγώνες που παίζουν όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί. Ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα έναν αριθμό αγώνων για να αρχίσει να δένει η ομάδα. Θα μου πείτε τώρα, σε λίγο καιρό πλησιάζουμε στα μέσα του πρώτου γύρου. Αλλά έτσι είναι. Όταν είναι μια ομάδα εντελώς καινούργια, με εντελώς καινούργιους παίκτες που δεν έχουν ξαναβρεθεί μαζί, θέλει το χρόνο της. Θέλει έναν αριθμό αγώνων αρκετά μεγάλο για να δέσει. Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει πίεση στην Τρίπολη λόγω του ότι ο Αστέρας έχει 3 βαθμούς σε 5 μάτς? Δεν νομίζω να υπάρχει πίεση. Δεν εισπράττω εγώ πίεση. Νομίζω ότι οι άπαντες ταυτίζονται με αυτό που λέω και εγώ, ότι είναι μια καινούργια ομάδα, είναι καλό το υλικό, είναι καλή η παίκτες, είναι καλός ο προπονητής και θέλει ακόμα να δέσει. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι η γνώμη που υπερισχύει. Κύριε Βεργέτη, εσείς έχοντας δει τον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι, το ξεκίνημα της σεζόν, ποιον ξεχωρίζετε μέχρι στιγμής? Δηλαδή, η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από το Γιαννούλη, το Λιμιό και το Μίσιτς στο ξεκίνημα. Εσείς τι ξεχωρίζετε? Εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση μια δεδομένη αξία έναν παίχτη που έχει ο ΠΑΟΚ, τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να διαταράξει τις ισορροπίες ενός αγώνα. Είναι ένας παίχτης που μπορεί με τις πάσεις του, με τις κινήσεις του ή και με τα δικά του σουτ να φέρει επιθετική, ας πούμε, υπεροπλία στον ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Γιαννούλης κάνει μια μέχρι στιγμής καταπληκτική σεζόν. Το παιδί σε άμυνα και επίθεση τρέχει απίστευτα, μαρκάρει σωστά, πασάρει, γίνεται απειλητικός, κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Ο Λιμιός έκανε ένα καταπληκτικό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ήταν ο νούμερο ένα κίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ. Έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Και ο Μίσιτς φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να αποτελέσει υπόθεση για τον ΠΑΟΚ, αλλά πάνω από όλους εγώ βάζω τον Μπίσεσβαρ, σαν παίκτη βαρόμετρο για την απόδοση της ομάδας. Εμείς συνήθως λέμε ότι ο Μπίσεσβαρ στην καλή του μέρα μπορεί να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ και ένα και δύο επίπεδα. Ναι. Ισχύει. Απλώς δεν είναι καλός. Μετά τα μάτια με τον Άγιαξ, δεν είναι καλός ο Μπίσεσβαρ. Δεν είναι μηχανή. Δεν είναι ο Μπίσεσβαρ, συνήθως ο ίδιος, ναι, σωστά. Έχω παρατηρήσει βέβαια ότι μπορεί με μια ενέργειά του σε μια μέρα που δεν θα πάρει πολύ την μπάλα, σε μια μέρα που θα μπλοκαριστεί ενδεχομένως κάτω από την ανάλυση των αντιπάλων του. Μπορεί όμως να κάνει μια ενέργεια, να περάσει μια πάσα που να ξεκλειδώσει ολοκληρά. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να ξέρετε. Σαν προπονητή, τον Αμπέλ Φερέιρα, πώς τον βλέπετε στο πρώτο διάστημα εδώ? Ήρθε σε ένα πολύ μυστήριο καλοκαίρι, πολύ γρήγορα. Και να αντικαταστήσει έναν προπονητή που πήγε μια ομάδα ήττη στο πρωτάθλημα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάρος. Αυτό από μόνο του που λέτε τώρα, αντικαθιστάς μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα ήττη. Δηλαδή, αντικαθιστάς κάτι που υπήρξε τέλειο, αυτομάτως γίνεται δύσκολο το έργο σου. Γιατί ό,τι πιο κάτω από το τέλειο παρουσιάσεις, είναι αποτυχία. Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ δύσκολο το έργο του ανθρώπου. Αυτό είναι μια αντικειμενική αλήθεια, μια αντικειμενική πραγματικότητα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι αν καταφέρει και βρει την ιδανική χημεία, γιατί έχει κάνει κάποιες δοκιμές με τον Ελκαντουρί στις θέσεις 6-8, αν βρει την ιδανική χημεία και αν ο Εσίτη, ο παίκτης που πήρε ο ΠΑΟΚ, για τον οποίο έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά δεν τον έχω δει ακόμα, αν μπαλώσει αυτή την τρύπα, αυτή την αχίλιο πτέρνα που είπαμε πριν, στις θέσεις 6-8, νομίζω ότι ο προπονητής έχει τις δυνατότητες να παρουσιάσει ένα αξιόλογο σύνολο, γιατί είναι μια ομάδα δουλεμένη και ίδιος ο κορμός το γύρω-γύρω, δηλαδή από αυτή την καρδιά της ομάδας που λέμε, της 6-8. Και συνολικά αυτά επιστρέφει και ο Μαωρίσιο και ο Βιερίνια. Εντάξει, πρώτα τον αναλύσουμε, είναι, νομίζω, θα φάμε χρόνο τζάμπα. Είναι δύο παίκτες που είναι για τον ΠΑΟ κάτι παραπάνω από βάρο με τρετζένι, ειδικά σαφώς, ο Βιερίνια. Σαφώς. Κύριε Βεργέτη, είναι πολύ σημαντική για τον Αστέρα η απουσία του Ικλέσιας. Είναι σημαντική, Κυριακής. Αν και στα τελευταία παιχνίδια ήταν στον πάγκο. Νομίζω ότι στηρίχθηκε στις αρχικές επιλογές σε άλλους παίκτες ο προπονητής. Επανήλθε ο Ιγκλέσιας στον τελευταίο αγώνα και έπαιξε μάλιστα και προωθημένος, κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Αλλά στα πιο προηγούμενα παιχνίδια, θυμάμαι ας πούμε με την Ξάνθη και στην Τρίπολη, ήταν στον πάγκο, δεν ξεκίνησε από την αρχή. Δηλαδή είναι μια δεδομένα μεγάλη και δυνατή απουσία για τον Αστέρα. Αλλά δεν ήταν ίσως στις πρώτες επιλογές του προπονητή του τελευταίο καιρό. Πάντως πάντα καταφέρνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ να αφήνει το στίγμα του ο Ιγκλέσιας. Ναι, θυμάμαι ένα παιχνίδι στα play-off που σκόραρε και πήγαμε στους ομίλους του Europa League. Ναι, εμείς θυμόμαστε πιο πολύ την τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ με γκολ του Ιγκλέσιας στο 98, το 3-2. Μπράβο, ναι. Για το πρωτάθλημα, συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα παλέψουν ή βλέπετε και την ΑΕΚ ικανή να μπορεί να διαταράξει λίγο τις ισορροπίες στην κορυφή? Βλέπω και την ΑΕΚ. Βλέπω και την ΑΕΚ ότι έχει το ρόστερ, έχει την οτροπία, έχει τους παίκτες προσωπικότητες που μπορούν να βαστάψουν υψηλά την ομάδα. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική εις βάθος χρόνου, όχι τώρα τους πρώτους 2-3 μήνες. Ναι. Είναι σίγουρα ευχάριστο να βλέπουμε ομάδες όπως ο Όφη, που για μένα είναι φοβερή έκπληξη, όχι μόνο για τους βαθμούς που έχει, αλλά παίζει και φοβερό ποδόσφαιρο. Δηλαδή με τον Αστέρα Τρίπολης έκανε, κύριε Βεργέτη, 23 τελικές προσπάθειες. Και είναι η ομάδα που είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Και ο Βόλος και η Λάρισα. Βλέπουμε όμως ότι η τοξικότητα συνεχίζει να υπάρχει, η coach, γύρω από το ποδόσφαιρο. Ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, φωνές. Εισβολή σε αποδυτήρια, ανακοινώσεις για τη διαιτησία, κακές διαιτησίες, πολλή κουβέντα για το VAR, είναι καλό, δεν είναι καλό, υπάρχει γιατριά σε αυτό ή θα πρέπει να το συνηθίσουμε και τα επόμενα χρόνια? Η γιατριά είναι μία. Αν οι αρμόδιοι, οι παράγοντες, οι πρόεδροι των ομάδων καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και λάβουν αποφάσεις που αφορούν μόνο σαν νόμονα το καλό του ποδοσφαίρου. Όταν κοιτάει ο καθένας την τσέπη του, να οικονομήσει, να υποσκελίσει τον άλλον, κάτω από αυτό το πνεύμα θα υπάρχει σίγουρα βία, διαιτησίες, διαμαρτυρίες και όλα αυτά τα δεινά που αναφέρατε. Όταν κάτσουν όλοι και πούν το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένα προϊόν που έχει χάσει την αξία του, έχουν αδειάσει τα γήπεδα, έχει το τηλεοπτικό ενδιαφέρον μειωθεί πάρα πολύ, η νεολαία πλέον δεν κοιτάει αγώνες. Σε πολλές πόλεις φάσεις και αδιαφορούν ότι γίνεται παιχνίδι. Ναι. Σε ένα τετράγωνο δίπλα στο γήπεδο οι καφετέρειες είναι γεμάτες και αδιαφορούν για το παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδό τους. Εάν όλοι οι αρμόδιοι κάτσουν και αποφασίσουν από κοινού πώς θα ανεβάσουν το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, σε βάθος χρόνου θα βγάλουν και λεφτά. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να αφήσουν την τσέπη τους λίγο στην άκρη, να ανεβάσουν να ανεβάσουν ποιοτικά αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο, ώστε να μπορέσουν αργότερα να εξοικονομήσουν από αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως γίνεται, δεν έχει καμία αξία. Νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ μια πραγματική κουβέντα αυτό που λέτε και το λέμε και εμείς συνεχώς. Οι περισσότεροι νοιάζονται μόνο για το πόσα χρήματα θα πάρουν οι ίδιοι από τα τηλεοπτικά. Μα πρέπει ναι, να συνεργαστούν όλοι. Οι ομάδες να γίνουν όλες ανταγωνιστικές, να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα φέρει πιο πολλά έσοδα, διαφημίσεις, διαρκείας, εισιτήρια. Θα φέρει πιο πολύ ενδιαφέρον. Θα γίνει δηλαδή πιο προβεβλημένο το προϊόν που τώρα απαξιώνεται από τη μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας μας.
Ναι, ναι, βλέποντας αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι μόνο ελκυστικό δεν είναι το προϊόν. Και αναρωτιόμαστε, κύριε Βεργέτη, τι θα γίνει στην έξτρα περίοδο, στα λεγόμενα play-off, όταν θα έχουμε μόνο ντέρμπι και θα είναι ο κάθε βαθμός χρυσάφι, τι θα γίνει εγώ με το VAR, με τη διαιτησία. Ανησυχώ πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να οργανώσουμε ένα τελικό κυπέλου, που είναι ένα παιχνίδι, ένα αγώνα. Φοβερό και αυτό. Και πάλι με 300 άτομα σε κάθε κερκίδα πάλι είχαμε εντάσει. Εντάξει, αυτό δεν λέγεται ποδόσφαιρο. Αυτό είναι καλύτερα να μην το δουν έξω, γιατί το βλέπουν και μας χλεβάζουν. Ναι. Για το VAR, ποια είναι η εικόνα σας, κύριε Βεργέτη, μέχρι τώρα, από την εφαρμογή του? Το VAR αποδίδει μια δικαιοσύνη που ενδεχομένως ή από λάθος, όχι πάντες και εμένα, να μην αποδοθεί δικαιοσύνη σε κάποιες αποφάσεις. Το VAR εξασφαλίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτή τη δικαιοσύνη, την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά απ' την άλλη χάνει το ποδόσφαιρο το ρομαντισμό του, χάνει το ποδόσφαιρο αυτό που ήταν τόσα χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών, όπως κάνει λάθος ο παίχτης ή κάνει μια λάθος αλλαγή ο προπονητής, κάνει και μια λάθος εκτίμηση ο διαιτητής. Δεν είναι πάντα όλα εσκεμμένα, υπάρχει το ανθρώπινο λάθος και το ποδόσφαιρο ζει και αναπνέει μέσα από αυτό. Το VAR έρχεται να συμμαζέψει τα πράγματα αρκεί να εφαρμόζεται σωστά. Εφαρμόζεται σωστά, μέχρι τώρα πιστεύετε? Στη χώρα μας εφαρμόζεται διαφορετικά από το εξωτερικό. Δηλαδή στο εξωτερικό υπάρχει πολύ περισσότερη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μέσα στο VAR με το διαιτητή, ώστε να μην πηγαίνει πολλές φορές στην οθόνη. Και περισσότερη ταχύτητα στις αποφάσεις. Ναι, παίρνουν πάνω τους τη φάση, όντας όμως σίγουροι και αυτοί. Δεν μπορεί να του λένε το διαιτητή, συνέχισε να παίζεις, δεν ήταν, ξέρω εγώ, αυτό χέρι. Και έτσι δεν πάει πολλές φορές. Ναι. Όταν όμως χρειαστεί να πάει και του λένε πρέπει να το εκτιμήσεις ο ίδιος, η διαδικασία είναι το πολύ 30 δευτερόλεπτα. Πάει, κοιτάει τη λήψη τη σωστή, την κατάλληλη, τη λήψη αυτή που καταδεικνύει επακριβώς το τι έχει συμβεί και φεύγει έχοντας 100% άποψη, γι' αυτό και δεν διαμαρτύρονται. Ναι. Εμάς τι γίνεται, εμάς... με το παραμικρό λέει να κρίνεις μόνο σου να αποφασίσεις. Πάει ο διαιτητής μέχρι να δει, βλέπει τη μία λήψη, βλέπει την άλλη, βλέπει την άλλη. Μπορεί να μην έχει δει αυτή που καταδεικνύει 100% το φαινόμενο. Ναι. Σφυρίζει κάτι ο διαιτητής, ξεκινάει ξεσηκωμός, διαμαρτυρίες και αυτά. Έχουν χαθεί 5 με 6 λεπτά παιχνιδιού. Βέβαια είμαστε και στο ξεκίνημα. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα αλλάξουν στην πορεία, θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Ναι. Να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Ξέρω κάτι να πω. Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, γιατί ξέρω ότι έχετε και δουλειές, υποχρεώσεις. Τι παιχνίδι περιμένετε την Κυριακή? Ξέρω ότι φαβορεί, δεν θα μου πείτε, αλλά τι παιχνίδι περιμένετε και πού πιστεύετε ότι θα κρυθεί το παιχνίδι? Φαβορεί δεν μπορούμε να πούμε, γιατί είναι και τα τρία αποτελέσματα ανοιχτά. Εγώ επειδή ξέρω ότι και οι δύο μας θέλουν πάρα πολύ την νίκη, δηλαδή δεν ικανοποιούνται με την ισοπαλία μία από τις δύο, καμία. Νομίζω ότι θα ανοίξει από νωρίς το παιχνίδι. Θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Θα είναι με φάσεις και στις δύο αιστείες ενδιαφέρον και όμορφο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με πολύ ρυθμό και ένταση. Να βοηθήσει και λίγο ο καιρός, βέβαια, γιατί αν και την Κυριακή έχουν ανοίξει ουρανοί, συνήθως δεν βλέπουμε. Όχι, βλέπω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε χαλασμός κυρίου. Μακάρι και να μπορέσει και ο κόσμος, γιατί βλέπουμε και τον Αστέρα υπάρχει κινητοποίηση, θα έχει και φίλους του ΠΑΟΚ. Να γεμίσει το χώρο της Κορκοτώνης. Όχι, θα έχει ωραία ατμόσφαιρα. Το γήπεδο θα έχει ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Γιατί. Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλό μεσημέρι. Ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τον Αστέρα και έχει ζήσει πολλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, μας έδωσε λίγο μια εικόνα από το πώς περιμένει ήδη στο παιχνίδι, την εικόνα που έχει για τον ΠΑΟΚ, την εικόνα που έχει για τον Αστέρα. Μπήκαμε λίγο στο κλίμα. Θα πάμε στο διάλειμμα γρήγορα για να επιστρέψουμε με μπάσκετ και αν όλα πάνε καλά, δηλώσεις από την ομάδα. Ωραία, μαζί μας την πρώτη ώρα όπως κάθε μέρα το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα. Θυμίζω σήμερα η πρεμιέρα του Γιάννη Πλούταρχου στο Θέατρο Βεργίνα θα γίνει ένας πανικός και σήμερα και αύριο, αλλά και στις 11, 12, 18, 19 Οκτωβρίου. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν πάρει παράταση ο Γιάννης Πλούταρχος. Μαζί του η Αφροδίτη Χατζημινά και ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου. Ντεμπουτάρει στη μουσική σκηνή ο Γιώργος Κακοσέως. Εισιτήρια από τα ταμεία του Ρίτζης για όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Φυσικά μαζί μας είναι η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, φέτος και τα επόμενα χρόνια. Πάρα πολλά
παιχνίδια του Σαββατοκύριακο και σήμερα. Πολλά ντέρμπι. Δεσπόζει φυσικά νομίζω το Ίντερ Γιουβέντους ντέρμπι από τα παλιά στο καμπιονάτο. Εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Παίζεται γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Γρήγορα πληρωμή των κερδών σας. Γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο στοιχήματος σας προσφέρει η Στοίχημαν, πάντα στις καλύτερες αποδόσεις. Και μαζί μας την πρώτη ώρα τα Welcome Stores Αλεξιάδης στους Αμπελόκηπους Φιλιππούπολεως 57. Η μοναδική επιλογή σας αν ψάχνετε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους. Κάθε εβδομάδα πάρα πολύ μεγάλες προσφορές στα Welcome Stores Αλεξιάδης. Μία βόλτα θα σας πείσει, είτε ψάχνετε κάποια συσκευή για το σπίτι σας, πλυντήριο, κουζίνα, ψυγείο, είτε ψάχνετε κάποια ηλεκτρονική συσκευή, τηλεοράσεις, λάπτοπ, υπολογιστές, κινητά. Τα πάντα. Ξαναλέω, Αμπελόκηποι, Φιλιππούπολεως 57 είναι τα Welcome Stores Αλεξιάδης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Είμαστε αναμονή για να ακούσουμε δηλώσεις από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με την Λάρισα. Αύριο στο Παλατάκι στις 6 και 4. Θα δώσουμε 5 εισιτήρια τηλεφωνικά. Οι πρώτοι 5 που θα πάρουν τηλέφωνο τώρα στο 2-3-10-2-87-3-8 θα κερδίσουν αυτόματα, δίνοντας τα στοιχεία τους, εισιτήριο για το παιχνίδι με τη Λάρισα αύριο στο Παλατάκι στις 4 και 4. 2-87-3-8. Κούλια συνέχεια αυτή τη Λάρισα. Όχι. Λέω εγώ. Δεν νομίζω. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο. Έχουμε τον Νίκο. Χαίρετε. Ο Κούλιας έχει και αυτή τη Λάρισα. Την πασχετική. Ποτέ ο Σταύρος έχει ο Κούγια στη Λάρισα την πασχετική. Νίκο, επειδή με έχει φάει το άγχος εμένα για τις 8 νίκες. Φαγώθηκες, ρε. Φαγώθηκες. Να σου πω κάτι. Άγγε, έμπειρος είμαι. Ξέρω γιατί φαγώθηκα εγώ. Το χώρο μας. Ναι. Αυτή η Λάρισα έχει τίποτα. Κάτι έχει, αλλά πάμε να συνδεθούμε να ακούσουμε τον προπονητή και θα τα πούμε με το που τελειώσουν οι δηλώσεις του προπονητή για τη Λάρισα. Λοιπόν. Κώστας Φλεβαράκης, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Κώστα Σαβαράκη. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, για να ξεκινήσουμε. Έτσι. Αφήνω πριν, ξεκινάμε. Όχι ακόμα, δεν ξεκινάμε. Περιμένουμε. Εδώ είμαστε, όπου την έτοιμο ο coach. Δεν έχει προκύψει, Νίκο, κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Μια χαρά πάει η ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Ρόμπερτ Πόντι του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα σε όλους. Θεωρώ ότι ένα παιχνίδι σαν το αυριανό, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος εντός έδρας, για μας είναι ένας αγώνας που παίζουμε πολύ ανυπομονησία. Θα έλεγα ότι υπάρχει στο μυαλό και το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που σαφέστατα μας ενδιαφέρει να ξεκινήσουμε με την νίκη απέναντι τη Λάρισα. Υπάρχει το εξαγωνιστικό κομμάτι που για κάποιους ειδικά που ζήσαμε εκείνη την εποχή πριν 20 χρόνια και όπως θα θυμάστε ίσως ήμουν και τότε στο προπονητικό τμήμα του ΠΑΟΚ όταν είχαμε αυτό το μεγάλη δυστυχώς πολύ κακή ευκαιρία που έχουμε σήμερα με τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη. Τουλάχιστον εμείς που ζήσαμε και τότε αυτό το διάστημα και έτυχε να δυστυχώς να βρίσκομαι σε αυτήν την τελετή που γίνουν αυτά τα παιδιά, το μυαλό όμως να ξέρετε ότι είναι και έτσι. Και το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά είναι τη μεγάλη μας θλίψη για αυτό το γεγονός. Και ελπίζω αύριο τα παιδιά με τη βοήθεια του κόσμου να μπορέσουν να αφιερώσουν την νίκη και στις ψυχές και στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Τώρα όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει κάνει μια εβδομάδα και τα καλές προπονήσεις. Ξέρω και είναι δύσκολο όταν προσπαθείς να σκεφτείς αυτό το διάστημα που δεν έχεις ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σκέφτεσαι και το παιχνίδι του Σαββάτου, αλλά να βάζεις και κάποιες βάσεις για τη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε με το που αρχίζουν τα διπλά παιχνίδια αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για μας και χρειαζόμαστε πράγματα να βάλουμε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι βρίσκουμε την ισορροπία και στο τακτικό κομμάτι και στο ενεργειακό. Και στο να συνδυάζουμε επίσης την ετοιμότητα όσο και δυνατόν υψηλότερο βαθμό ετοιμότητα στο παιχνίδι της κάθε Σαββάτου, αλλά και στο να βάζουμε και τον όγκο που χρειάζεται, αλλά και την ένταση που θα μας χρειαστεί και στη συνέχεια των υποχρεώσεων μας. Η Λάρισα είναι μια ομάδα η οποία, όπως είδαμε, έχει ένα παιχνίδι δύσκολο για αυτήν απέναντι σε πολύ δυνατό Προμηθέα. Δεν μας λέει τίποτα. Προμηθέας εξάλλου είδαμε και μέσα στη βδομάδα τι αποτέλεσμα έφερε στο EuroCup.
που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Επομένως, μάλλον δεν λέει και πολλά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξέρουμε, εδώ έχει το παιχνίδι με το Ανατόλια για το κύπελο, όλη την εβδομάδα και αυτοί ετοιμάζονται και το δικό μας παιχνίδι. Εμείς όμως νομίζω ότι ειδικά εδώ πέρα θέλουμε να δίνουμε από την αρχή το δικό μας τόνο στο παιχνίδι και το δικό μας ρυθμό. Θέλουμε να εμφανιστούμε πιο λογική, αν θέλετε, στο παιχνίδι μας για με μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με πολύ καλύτερες επιλογές. Περιορίσουμε σίγουρα τα λάθη και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η άμυνά μας θεωρώ ότι έδειξε κάποια σημεία ανάκαψης στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά και το διάβασμα του παιχνιδιού, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θέλουμε να βρούμε πάντα αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο ένστικτο που, όπως έχουν πει, έχουν και τα παιδιά, ειδικά στην περιφέρεια, αλλά και στο διάβασμα του παιχνιδιού. Αυτό είναι το κυριότερο κομμάτι που δουλεύουμε όσον αφορά την τακτική και πιστεύω ότι τα παιδιά τα αποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Τώρα να πω ότι πόσο σημαντικό είναι για μας η παρουσία του κόσμου, όχι μόνο αύριο αλλά για όλη τη σεζόν, είναι κάτι το οποίο το λέμε από την πρώτη μέρα. Ο κόσμος, θα έλεγα ότι εμείς περιμένουμε να είναι καλύτερες παίχτες αυτής της ομάδας φέτος και νομίζω ότι όπως και εμείς, πέρα από το να αναγνωρίζουν όλοι μάλλον τις ιδιαίτερες συνθήκες αυτή τη σεζόν, πρέπει και εμείς αυτό να το ξεχνάμε και να μπαίνουμε στο γήπεδο, να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Νομίζω ότι και ο κόσμος πρέπει να αρχίσει στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μια σεζόν στην οποία πρέπει λίγο να βάλουμε στην άκρη όλοι το πώς θα θέλαμε να είναι ο ΠΑΟΚ, να μπαίνουμε μέσα και να παίρνουμε αυτό που μας αναλογεί κάθε εβδομάδα περισσότερο. Και ο ρόλος της συνειδητοποίησης, θα έλεγα, του κόσμου, συγκεκριμένη ομάδα, συγκεκριμένη σεζόν και σε όποιες ιδιαιτερότητες έχει, θα έλεγα ότι είναι ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι της επιτυχίας. Θεωρώ ότι όσο περισσότερο το καταφέρουν και αυτό και τα παιδιά, το ξαναλέω, να βάλουν λίγο, να σκεφτούν μάλλον ότι η ομάδα αυτή χρειάζεται ακόμη περισσότερο ίσως από κάποια άλλη στο παρελθόν την υποστήριξή τους και μαζί να προχωρήσουμε, τότε πιστεύω ότι θα κάνουμε πολύ καλά πράγματα και στο τέλος θα είμαστε όλοι δικαιωμένοι. Ανεξαρτήτως του αγωνιστικού, για τον τρόπο που κύλησε η ομάδα από το τέρμι με τον Άρη μέχρι σήμερα, αυτές τις 5 πρακτικά μέρες, το πνευματικό κομμάτι, πώς το διαχειρίστηκε η ομάδα και κυρίως πώς βλέπετε να το διαχειρίζουν τα παιδιά που δεν έχουν συνηθίσει αυτή τη διαδικασία μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, τέτοιων απαιτήσεων, τέτοιας πίεσης. Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε πολλές μέρες που εδώ τα λέγαμε. Θέλω μια ομάδα που να μπαίνει να παλεύει όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως συνθήκων και προϋποθέσεων. Έκανα παιχνίδι το οποίο η ομάδα βρέθηκε στο πρώτο ημίχρονο να είναι κάποια στιγμή 14 πόντους και 7, γύρω στα 2,5-3 λεπτά πριν λήξει πάλι και με 7 πόντους. Αλλά νομίζω ότι απέδειξαν τα παιδιά ότι ξεπεράσαμε ένα πολύ κακό κομμάτι που είχαμε στη δεύτερη περίοδο, γιατί στην ουσία τα 3-10 λεπτά ήταν νικηφόροι για την ομάδα μας. Ένα 6-7 λεπτό στην ουσία ήταν το μεγάλο κενό στην ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά όμως, χωρίς να σκεφτόμαστε, επειδή δεν είχαμε πληροφορίες στο ομαδικό κομμάτι για τον αντίπαλο, το γεγονός ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι με πραγματικές συνθήκες αγώνα και θα έλεγα πιο ακραία τους μορφή, με την έννοια ότι είναι πολύ γεμάτο το γήπεδο, πάρα πολλές διακοπές, πολύ παθιασμένοι αντίπαλοι φύλαθλοι, όλα αυτά τα πράγματα που ξέρετε. Νομίζω ότι τα παιδιά μέχρι τέλος θα τελειώσουν πιστεύοντας στην νίκη. Και θεωρώ ότι, για να μην μπαίνουμε τώρα πάλι σε άλλες συζητήσεις όσον αφορά το παιχνίδι αυτό, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε σαφώς να είχαμε κερδίσει. Ασχοληθήκαμε σίγουρα, όπως θα κάνουμε κάθε φορά για αυτή τη βδομάδα που δεν υπήρχε ευρωπαϊκό, 2 μέρες τουλάχιστον με τα λάθη μας, γιατί τα λάθη ενός αγώνα είναι για μας ίσως η καλύτερη προπόνηση μέσα στο βίντεο. Και σαφώς ο τρόπος και λάθη και ό,τι άλλο είδαμε μέσα στο παιχνίδι, σαφώς όταν το ξαναβλέπεις πάντα πληγώνει ακόμη περισσότερο. Αλλά είναι πολύ δικαιολογημένη και σωστή παρατήρηση. Μετά το μάτς τα παιδιά ήταν πολύ στεναχωρεμένα, όλοι μας. Πιστεύαμε στη νίκη, αλλά μην ξεχνάμε ότι θα ήταν λογικό να πούμε ότι τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος λειτουργούν σαν ένα κομμάτι
της προετοιμασίας. Οπότε από αυτή την άποψη, ίσως η λογική να λέει ότι ναι, όπως το είπατε πριν, ήταν μια ήττα, αλλά δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς θέλουμε να παλεύουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Μας πείραξε πολύ, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από όλα τα παιχνίδια και από τις καλές και από τις κακές στιγμές. Αυτές χτίζουν νοοτροπία, χτίζουν αντίληψη και πώς είναι το πρωτάθλημα για κάποια παιδιά. Ήταν πολύ σημαντικό να δουν να τους δούμε, όπως είπαμε, σε πραγματικές συνθήκες. Και συνεχίζουμε με βάση αυτό. Επομένως, το πνευματικό κομμάτι που ξεπεράσαμε την όποια απογοήτευση πήγε τις πρώτες μία-δύο μέρες, ξαναβλέποντας το βίντεο τα τακτικά κομμάτια που θέλαμε, τα παιδιά έχουν όλο πλέον όλη τους τη συγκέντρωση στο παιχνίδι του αυριάνου. Ναι, εδώ υπάρχει εικόνα τουλάχιστον το παιχνίδι των Προμηθέα και σαφέστατα μια εικόνα, αλλά που δεν είναι ίσως και τόσο αντιπροσωπευτική ούτε από το παιχνίδι με το Ανατόλιο, καθώς μιλάμε για δύο ομάδες διαφορετικών κατηγοριών. Είναι μια ομάδα η οποία έχει στην περιφέρεια κάποια παιδιά τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα και ο Ρέινολτς ειδικά ένα παιδί με καριέρα σε πολύ καλές ομάδες που ξέρουμε ότι μπορεί στην καλή του μέρα να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Μια ομάδα που θέλει να τρέξει, τα παιδιά αυτά παίζουν πολύ στο transition. Και νομίζω άσχετα από το που παίζουν και στα εκτός, δηλαδή περιμένω να παίξουν έτσι. Και ο Ρέινολτς και ο Μπεχαμένιας, και ο οποίος είναι ένας πολύ καλός σκόρερ και σούτερ και σκόρερ, αλλά και εκεί υπάρχει και εμπειρία ενός Έλληνα του Παντωνίου που ξέρει το πρωτάθλημα και σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολλά, νομίζω, πάρα πολύ καλά δίπλα στους ξένους. Τώρα απ' την άλλη έχουν πολλά παιδιά από το 3 προς το 5 αθλητικά ξένους, μιλάμε, που έχουμε δει τον Μπάρξ και σε πολύ καλές εμφανίσεις και απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους. Θεωρώ ότι περιμένω μια ομάδα η οποία θέλει να τρέξει πολύ. Αυτό ήταν το βασικό της νόρισμα στα πρώτα παιχνίδια, το transition. Επομένως, εμείς πρέπει να έχουμε σίγουρα πολύ καλές επιστροφές. Είμαστε ομάδα που θέλουμε να τρέξουμε πολύ στον ευνηδιασμό, αλλά πρέπει να μάθουμε να τρέχουμε ακόμη περισσότερο πίσω στο αμυντικό transition. Και γιατί κάθε κατοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι σημαντική. Και όπως λένε τα παιδιά, πρέπει να μάθουμε κάθε άσκηση, άσκηση και προπόνηση, προπόνηση, παιχνίδι, παιχνίδι. Το ίδιο είναι και κατοχή, κατοχή. Λοιπόν, όσο είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε κατοχή και ό,τι πολύ καλό δεν το πανηγυρίζεις υπερβολικά ή κάτι πολύ κακό δεν το κλαις υπερβολικά, αυτό λειτουργεί υπέρ σου στην συγκέντρωσή σου για την επόμενη κατοχή και τότε θα είσαι που θα έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το δέμε έστω αυτό το μικρό δείγμα παραγράφης των αγώνων των φιλικών, αλλά και στο παλέ με τον Άρη. Όταν η ομάδα άνοιγε το ρυθμό της, που ήταν κυρίως το δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη, έφερε το παιχνίδι στα μέτρα. Ναι. Αν εγκλωβίστηκε σε ένα πιο σετ παιχνίδι, σε ένα πιο αργό τρόπο παιχνιδιού, είχε θέμα. Εκεί πώς πάει η δουλειά, γιατί θα υπάρξουν και παιχνίδια τα οποία δεν θα βγαίνουν. Και αυτό στην ουσία είναι που πάει και πριν αυτή την ισορροπία στο τακτικό κομμάτι. Ψάχνουμε να βρούμε, να ξέρουμε και πότε να τρέξουμε, που το θέλουμε, αλλά και πότε η λογική θα επικρατεί του ενστίκτου, το διάβασμα θα βελτιώνεται. Και νομίζω ότι κάθε μέρα κάνουμε πολύ καλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα, όσα προβλήματα μπορείς να δημιουργήσεις τρέχοντας αρκετά σε κάποιες ομάδες, τόσα προβλήματα σου δημιουργηθούν και αντίθετα όταν μια ομάδα με τα δεδομένα τα δικά μας θα πρέπει περισσότερο να παίξει το σετ. Αλλά νομίζω ότι και εκεί βελτιωνόμαστε πολύ. Και είμαι αισιόδοξος ότι και τα παιδιά τα αποκρίματα απλά, ξέρετε, ειδικά στους παίχτες που έχουν συνηθίσει να παίζουν πολύ με το ένστικτο, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να βρουν αυτήν την ισορροπία είναι πάντα καθοριστικός, γιατί εκείνο το διάστημα χάνουν και λίγο αυτόν τον αυθορμικισμό που το οποίο είναι συνυφασμένο με το ταλέντο τους, αυτός ο αυθορμικισμός, και θεωρητικά μπορεί να υπάρχει μια μικρή πτώση στην παρουσία τους και στην προσφορά τους στην ομάδα. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να το κάνουμε πολύ σταδιακά το συγκεκριμένο βήμα και γι' αυτό όλο παλεύουμε στην χρηστή ισορροπία, θα την έλεγα, που χωρίς να χάνουν τα παιδιά αυτό το οποίο μπορούν να δώσουν, αυτό το και τις ενστικτόδεις ενέργειες που τις χρειαζόμαστε, γιατί κάποιοι, και πλέον το βλέπουμε όχι μόνο στη δικιά μας ομάδα, το βλέπουμε ακόμη και πέχρι σε προβλήγκα, ότι κάποια παιδιά σαφέστατα προσφέρουν πολύ περισσότερο μέσα από ένα πιο ελεύθερο τρόπο παιχνιδιού παρά μέσα από το διάβασμα. Και πιστέψτε με, είχα και τέτοιες φάσεις και σε πολύ υψηλό επίπεδο παιχνίδια χθες, ας πούμε, μια και είμαστε πολύ κοντά στην πρώτη μέρα της Ευρωλίγκας. Coach, είπατε πως πρέπει να βάλουμε στην άκρη το πώς θα θέλαμε να είναι η ομάδα. Τι να βάλουμε στην άκρη, όλοι. Στο διοικητική, όλοι. Ψήφος, ίσως, ναι.
πώς θα επιτευχθεί αυτό. Και εμείς να συμπληρώσω. Και το προσωπικό της ομάδας του αγωνιστικού τμήματος. Ναι, πώς θα επιτευχθεί αυτό. Με επίγεια από τον τύπο, με συντονισμένες ενέργειες μέσα στα social media, με τις δηλώσεις τις δικές σας. Πώς το φαντάζεστε αυτό. Κοιτάξτε, το καθένα πρέπει να παίξει το δικό του ρόλο σε αυτό. Εγώ να πω σε αυτό το πρώτο που είπα, τα σημεία όσον αφορά την επίκη από τον τύπο. Η ομάδα θέλω να κρίνεται με βάση τα δεδομένα τη. Εντάξει, η επίκη από ό,τι πρέπει να είναι αυστηρή, κριτική αναπτυρή. Αυτό είναι δικό θέμα. Εγώ δεν έχω κατάνει ποτέ σε κάτι τέτοιο και αυστηρή κριτική χρειάζεται και όλα χρειάζονται. Απλά νομίζω ότι κανένα από εμά πρώτου, εγώ το έλεγα πρώτα εμά. Γι' αυτό θα το τονίσω λίγο αυτό, γιατί λένε ότι ο κόσμο. Ξέρει το πότε χτίστηκε η ομάδα, με ποια δεδομένα, τι προετοιμασία έχει κάνει. Αυτό πρέπει και εμείς να το ξεχνάμε. Και μιλάτε ότι και για τον αυτό μου θέλετε, γιατί κάποια στιγμή περιμένει σαν προπονητής για την ομάδα σου κάποια πράγματα που να μην είναι αδιανόητο να παρουσιαστούν όπως τα θέλει το τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Επομένως και εγώ πρώτος θα πρέπει να λειτουργήσουμε αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λέω και στο staff αυτό ήχει και σε εμάς, αλλά φυσικά και στους φιλάθλους, στους δημοσιογράφους όπως είπατε, σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η ομάδα θέλει υπομονή, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά τουλάχιστον όσο εγώ τους βλέπω κάθε μέρα να είναι μαζί και να παλεύουν, αυτό είναι το βασικό, το πρώτο βασικό που θέλουμε από τη συγκεκριμένη ομάδα και φυσικά να πάρεις με αυτόν τον τρόπο όσο καλύτερα αποτελέσματα γίνεται, όσο περισσότερα καλά αποτελέσματα γίνεται. Και θεωρώ ότι στο τέλος μπορεί να έχουμε ίσως κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που ίσως κάποιος με βάση τη λογική μας δίνει αυτή τη στιγμή να κάνουμε ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι το να υπάρχουν αντιθέσεις και όχι φανατισμός, όχι βέβαια στην ακραίτης μορφή, είναι κάπου αναμενόμενο, λογικό και δεν αναφέρομαι εγώ στον αντίθεση. Το χθες Αλεξάνδρου για παράδειγμα, η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ στήκα του Άρη. Εγώ είπα ότι πάντα προτιμώ να γεμάτα γήπεδα, ακόμη και είναι μόνο αντιπάλου, το πάτε θα το λέω, παρά το να παίζουν σε ένα άδειο γήπεδο. Άσχετα αν θα προτιμούσα να είχαν κάποιες δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά, εγώ το κριτήριο δικό μου και έχοντας αρκετά χρόνια και εκτός εδώ της Θεσσαλονίκης, να πω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα, θα λέγω ότι στερείται και της δυναμικής αυτών των ομάδων, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Επομένως, πέρα από το όποια τους χωρίζουν, πρέπει να δούμε λίγο και ποια της ενώνει αυτές τις τρεις ομάδες. Και ότι υπάρχουν περιστατικά για ΠΑΟΚ, Άρης, και δεν θα το έλεγα και μόνο στο μπάσκετ, έτσι, δηλαδή και στο ποδόσφαιρο θα έλεγα. Δηλαδή τι κερδίζουμε τελικά από μια συνεχόμενη αντιπαλότητα που την έχει και η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ. Αλλά δεν τους... και μην το βάλουμε μόνο στο οικονομικό σκέλος γιατί είναι πιο εύρωστες οικονομικά. Πόσο γενικά αυτή η αντιπαλότητα είναι μέσα στα θεμετά πλαίσια και τις ευνοεί στο να λειτουργήσουν, να αναπτυχθούν και να πρωταγωνιστούν. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής είναι τρεις ομάδες οι οποίες είναι απαραίτητες για το πρωτάθλημα, είναι απαραίτητες ποτέ για τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης. Μέσα από την οποιαδήποτε βελτίωση του ενός, πιστεύω ότι και ο δεύτερος και ο τρίτος ακολουθούν, άσχετα ποιος είναι. Εμείς από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ εγώ τουλάχιστον να πω σε μια ερώτηση, η οποία είναι εντελώς εκτός των αγωνιστικών μας, αλλά χαίρομαι που μου την κάνετε, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από μόνος του, το ΠΑΟΚ ή το Άρης, το Ηρακλής. Αυτό αν μπορούμε να το κάνουμε κάποια στιγμή σε διοικητικό, αν μπορούμε και σε προπονητικό επίπεδο και σε επεκτικό, να δείξουμε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο για μας. Ότι, όχι μόνο ότι είμαστε επαγγελματίες, γιατί ο καθένας αγαπάει την ομάδα στην οποία εργάζεται. Θα το έλεγα άσχετα και αυτό αν προέρχεται από αυτήν, όχι. Θα κάνει για αυτήν. Από που είναι το σημαντικό είναι ότι μεταξύ μας είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ένας, όχι, κοιτάξτε, δεν εννοώ μόνο αυτό, αλλά από εκεί πέρα λέω καθένας από το δικό του κομμάτι, το οποίο θα μπορεί να έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί την ώρα του αγώνα, είτε πριν, είτε μετά, είτε γενικότερα κάποιες δηλώσεις κτλ. Πώς μπορεί να βοηθήσει. Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι το ένα μεμονωμένο παιχνίδι και όταν υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους σε κάποιο ή τέλος πάντων μια όχι αντιπάθεια, μια αντιδικία όσον αφορά συγκεκριμένο αγώνα ή και διαιτησία οτιδήποτε. Αυτό μπορούν να συμβούν και με τον οποιοδήποτε άλλον αντίπαλο και δεν πρέπει να το βάζουμε πάντα στο καθαρά προσωπικό όσον αφορά μάλλον τις δύο ομάδες, στο καθαρά ένα επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει δύο ομάδες, όποιες και να είναι αυτές, το οποίο θα υπάρχει και η αντιπαλότητα και η γκρίνια και αυτό θα υπάρχει πάντα.
Εγώ μιλάω για τα έξτρα, για αυτό το οποίο κάποια στιγμή δεν βλέπουμε το δάσος και οι τρεις ομάδες και βλέπουμε το δέντρο. Λοιπόν, οι ομάδες πρέπει να δουν πώς να λειτουργήσουν. Θεωρώ ότι μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη καλύτερα όταν είναι ενωμένες από ότι όταν είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν ευνοεί ακριβώς. Μια μόνιμη ρήξη, μια μόνιμη αντιδικία. Και το ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί βάλει την αγάπη των φιλάθλων, το ότι μέσα την ώρα του αγώνα θα υπάρχει αντιπαλότητα, αυτό το θέλουμε όλοι, είναι δεμητό, έτσι είναι λογικό. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για βαθμό ετοιμότητας ή ανετοιμότητας, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα ακόμα θέλει αρκετά για να είναι όπως τη θέλω να τη δω, αλλά με βάση αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει ότι και εμείς να συνειδητοποιήσουμε και τα δουλειά. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς σήμερα να είναι. Αυτό για να είναι το πιο σημαντικό. Το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, να αισθάνεται κάθε μέρα ότι έχει γίνει το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αν συνεχίσει έτσι, τότε αυτό που θέλω εγώ πρώτα να δω, σίγουρα αυτή η μέρα θα είναι πιο κοντά. Αλλά πάλι υπάρχουν και στάθμητοι παράγοντες, να κοιτάμε έτσι χωρίς ποσοστά και μακροπρόθεσμα, να είμαστε συγκεντρωμένοι, όπως είπα και πριν, στην επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι μόνο και να μην κοιτάμε παραπέρα, ούτε να αγωνόμαστε με ποσοστά και άλλους τέτοιους παράγοντες. Και αλλιώς, θεωρώ ότι την άλλη εβδομάδα που θα μπουν τα διπλά παιχνίδια αυτά θα περιορίσουν τη δουλειά των προπονητών, να δώσουν ρυθμό και να γνωρίσουν τα παιδιά ακόμη καλύτερα μέσα από τα παιχνίδια, τα οποία τα χρειαζόμαστε σαφέστατα. Και πολύ πιο γρήγορα ίσως θα μπορώ να απαντήσω και πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση αυτή. Εντάξει, λοιπόν, από τον Κώστα Χλεβαράκη, και για το παιχνίδι με τη Λάρισα και για όλα όσα είναι έτσι σε εξέλιξη για την ομάδα του ΠΑΟΚ με αφορμή το αυριανό παιχνίδι. Αρκετά. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που είπε στο τέλος. Και πολύ ότι ίσως η ομάδα είναι λίγο πιο μπροστά από αυτό που θα περίμεναν οι περισσότεροι. Και αυτό είναι αρκετά θετικό. Να το βλέπει ο προπονητής που είναι κάθε μέρα στις προπονήσεις έτσι. Αυτό είναι που βλέπει τη δουλειά που γίνεται εκεί. Το παιχνίδι αύριο στις 4 και 4 του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα, είπε κάποια πράγματα ο προπονητής και για την ομάδα της Λάρισας που είναι λίγο ερωτηματικό για αυτή, γιατί για αυτή τελευταία στιγμή έγινε, αλλά από εκεί τουλάχιστον υπάρχει μια εικόνα και με το παιχνίδι με τον Προμηθέα και με το παιχνίδι του μεσοβδόμαδο του Κυπέλου με τον Ανατόλια. Οπότε ΠΑΟΚ είχε χρόνο και τρόπο να δουλέψει και πάνω στον αντίπαλο, κάτι που δεν είχε ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα με τον Άρη. Κάποιο αγωνιστικό θέμα δεν υπάρχει, η ομάδα νομίζω έχει προπόνηση στις 2 και ολοκληρώνει έτσι την προετοιμασία της για αυτό το παιχνίδι το αυριανό. Εδώ οι άνθρωποι της ΚΑΕ περιμένουν και αρκετό κόσμο, έτσι, με αφορμή και το μνημόσυνο αύριο στα Δέμπη και από τις επαφές που έχουμε τους οργανωμένους και από τις μικρές εκδηλώσεις μνήμης που θα γίνουν αύριο εδώ. Νομίζω το παλατάκι θα έχει μια ωραία εικόνα έδρας. Το παιχνίδι το οποίο η νίκη είναι απαραίτητη για τον ΠΑΟΚ. Αυτό παρότι είναι δεύτερη αγωνιστική, είναι απαραίτητη να έρθει αυτή η νίκη αύριο με τη Λάρισα. Θα έχουμε κάποιον παίκτη νίκο ή όχι, δεν νομίζω. Ξεκινάει προπόνηση λίγο. Όχι. Σε λίγο ξεκινάει προπόνηση. Νομίζω ότι ο Κώστας Λεβαράκης μας κάλυψε γιατί είναι. Γενικά είναι αυτός ο οποίος μιλάει, δεν έχει θέμα. Ναι. Αναλύει, δεν έχει θέμα σε αυτό. Θα υπάρχει και αντιπροσωπεία της ομάδας μπάσκετ, φαντάζομαι όχι παίκτης, γιατί θα είναι και ο αγώνας μετά από λίγες ώρες στα τέλη. Νομίζω άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι της ΚΑΕ θα είναι εκεί. Όχι νομίζω, θα είναι. Όπως κάθε χρόνο. Απλά έτσι όπως είναι με το παιχνίδι. Αν το μάθει την Κυριακή, νομίζω θα είχαμε και, αν όχι εσείς με την ομάδα, θα είχαμε αντιπροσωπεία της ομάδας σίγουρα από παίκτης, αλλά τώρα με τον αγώνα 4 και 4 εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να βρεθούν έστω και ένα-δύο παίκτες στα τέλη, αλλά και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ θα είναι εκεί όπως και σύσσωμη οικογένεια του Δικεφάλου. Στο μνημόσυνο για τα 6 αδικοχαμένα παιδιά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Μας κάλυψε ο coach. Προβλήματα δεν υπάρχουν γιατί Λάρισα τα λέγαμε και χθες. Οπότε περισσότερα αύριο με την ευχή να πάρει ο ΠΑΟΚ την νίκη. Το σημαντικότερο και το μοναδικό που έχει να σημασία. Να πάρει έναν πόντο παραπάνω τουλάχιστον και να κερδίσει. Τώρα αυτό που λέω πάντα, αν βγει το παιχνίδι και δούμε και ένα καλύτερο παιχνίδι. Δεν είναι πρόδειξο σίγουρα, δεν είναι. Ναι. Αλλά το σημαντικό, το Α και το Ω,
είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη και να δει μετά πώς θα προετοιμαστεί για το ΜΑΣ με τον Ιωνικό. Πολύ σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κάπου εδώ με τις δηλώσεις του Κώστα Φλεβαράκη φτάσαμε στη 1:30. Θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Μαζί μας η δεύτερη ώρα είναι τα ΝΑΚ με τρία μεγάλα καταστήματα. Αριστοτέλους με Τσιμισκή το ένα, Πλατεία Αγίας Σοφίας το δεύτερο, με Τεράνια Κόσμος το τρίτο, με πάρα πολλά καταστήματα στόκ σε όλη τη Θεσσαλονίκη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, όπου υπάρχουν προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 70%. Στα ΝΑΚ θα βρείτε την πιο μεγάλη και την καλύτερη συλλογή, είτε ψάχνετε για ανδρικό παπούτσι, είτε για γυναικείο, είτε για παιδικό, είτε ακόμα και για αξεσουάρ. Φυσικά υπάρχει και το nak.gr, να δείτε το τι χρειάζεται και το τι θέλετε να αγοράσετε από την ΝΑΚ, από την ησυχία του σπιτιού σας ή όπου και αλλού βρίσκεστε. Το σημαντικό είναι ότι η ΝΑΚ σας θα στέλνει τα παπούτσια και δωρεάν στο σπίτι. Και επειδή συμβαίνει καμιά φορά όταν ψωνίζουμε από το ίντερνετ τα παπούτσια να είναι λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σε όλη την Ελλάδα η ΝΑΚ φροντίζει να σας αλλάξει τα παπούτσια επίσης δωρεάν. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα και οφτίκας, πλακάκια και είδη γηνής, με πολλές προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αλλά με τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα. Με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Νομίζω ότι από το 1985 που υπάρχει ο Φτίκας, έχει δώσει τις εξετάσεις και τις έχει περάσει. Δεν υπάρχει κανένας δυσαρεστημένος πελάτης. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και επειδή είμαστε πλέον στην εποχή του Web TV, πολλοί παρακολουθούν έναν αγώνα, έχετε κάποια προβλήματα. Είτε κολλάει η εικόνα, είτε κολλάει ο ήχος, η λύση σε αυτό είναι η Be Easy. Φροντίζουν οι άνθρωποι της να σας δώσουν τη λύση και να βλέπετε Web TV χωρίς κολλήματα και να δίνετε προτεραιότητα στις συσκευές που εσείς θέλετε. Με το Be Easy Router θα έχετε την άνεση να παρακολουθήσετε οτιδήποτε όποτε εσείς θέλετε. 231-3434 το τηλέφωνο της Beezy και το Beezy Router έρχεται στην πόρτα σας. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έλα ρε Στέριο. Στο τέλος της εβδομάδας. Καλή Παρασκευούλα στο Παναγιάκι. Καλή Παρασκευούλα, Στέριο. Καλό μήνα, λέγαμε προχθές. Ξαναπούμε, δεν πειράζει. Καλό μήνα. Είναι και μερικοί που καθυστερούν λίγο. Είναι ο τυχερός μήνας, όπως έχουμε πει, για πολλούς λόγους και κυρίως γιατί την Τεταμία έχω γενέθλια, Στέριο. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο καλό για το μήνα, ωραία. Ναι, λοιπόν. Αλλά είναι μια δύσκολη μέρα, όπως λέγαμε και πριν με τον Σταύρο. Μια ημέρα που όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, νομίζω, κάθε χρόνο την περνάει πιο δύσκολα από τις υπόλοιπες. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα για τα Τέμπη. Ξεκινώντας από τον Γιώργο Σαββίδη χθες το βράδυ. Έχει από διάφορες ομάδες, νομίζω. Ανέφερε ο Γιώργος Σαββίδης. Φύγατε, αλλά κανείς δεν σας ξεχνάει το μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αφιέρωσε ένα κείμενο. Η Original 21 με μήνυμά της η αγάπη για την ομάδα ποτέ ξανά αιτία θανάτου, αθάνατη, το μήνυμα της Original 21. Το μήνυμα των οργανωμένων του Αστέρα το διάβασα την ώρα που είχαμε φιλοξενούμενο τον Στάικο Βεργέτη. Μήνυμα έχει και από την ΠΑΕ ΟΦΗ. Πέρασαν 20 χρόνια από το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο χάθηκαν 6 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επιστρέφοντας από αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Κανένας δεν τους έχει ξεχάσει. Κανένας δεν πρόκειται να τους ξεχάσει. Σεβασμός στη μνήμη τους, αναφέρει η ΠΑΕ ΟΦΗ. Υπάρχει μακροσκελές μήνυμα της ΣΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη συμπλήρωση 20 ετών από την πιο μαύρη σελίδα της οικογένειας του Δικεφάλου. Καταλήγει η ανακοίνωση στη φανέλα της ομάδας, είναι αποτυπωμένη και θα μας συντροφεύει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν η φράση «Αδέρφια ζείτε», το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και έχει δώσει το δικό του στίγμα και ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Ο χρόνος σταμάτησε τότε στις 4 Οκτωβρίου του 1999, τα λόγια φτωχά όταν χάνονται τόσα νέα παιδιά. Το έλεγε και ο Σταύρος νωρίτερα. Ποτέ η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να ξεχάσει ούτε τα 6 παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη, ούτε τα 2 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους το 1991 γυρνώντας από την Αθήνα,
ούτε τον Άσο, γενικότερα η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα έχει ξεχωριστό μέρος στην καρδιά όλων και στο μυαλό για τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, γιατί απλά ήθελαν να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Είτε μιλάμε για ένα μάτσι Τούμπας, όπως έγινε με τον Άσο, είτε μιλάμε για τα υπόλοιπα παιδιά, τα έξι που πήγαν να δουν το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έφυγαν με χαμόγελο από το ΆΚΑ γιατί ο Τζον Άγκμπι σοφάρισε σε 1-1 10 λεπτά πριν το φινάλε, είτε μιλάμε για τα δύο παιδιά που κάηκαν ζωντανά επιστρέφοντας από το τελικό κυπέλλου με τον Πανιόνιο. Μακάρι να μην υπάρχουν άλλα θύματα, όχι μόνο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εννοείται, παντού. Γενικότερα σε ανθρώπους και το ξαναλέω, παιδιά, να δίνουμε προσοχή στους δρόμους. Ένα παραπάνω τώρα τον χειμώνα που οι δρόμοι είναι οι περισσότεροι τουλάχιστον ένα έσχος και μισό. Επειδή πλέον όλοι χτυπάει σχεδόν εξωτερικό, βλέπετε τις υποδομές που υπάρχουν στην άσφαλτο από την ποιότητά της, τα κρατήματα στο αυτοκίνητο, τις λωρίδες ασφαλείας και όλα αυτά που πρέπει να έχει η χώρα μας, που δεν έχει. Αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί όταν ιστάζουμε, σταματάμε κάπου και δεν είμαστε στον δρόμο, δεν πίνουμε και τα γνωστά. Είναι κρίμα να χάνονται νέοι άνθρωποι και γενικότερα άνθρωποι από μια προσεξία, από μια κακιά στιγμή. Εντάξει, όλοι όσοι οδηγάμε έχουμε μικρά ατυχήματα ή μεγάλα, στα περισσότερα φταίμε εμείς. Ναι. Συνήθως. Είτε γιατί κοιτάξαμε το κινητό, την έχω πατήσει εγώ άσχημα, είτε γιατί αφαιρεθήκαμε, είτε γιατί ψάχναμε κάτι, είτε γιατί. Λοιπόν, θα υπάρχει και ρεπορτάζ αύριο στο ΠΑΟ 24. Στις 11 το πρωί. Ναι. Θα είμαστε εκεί για να καλύψουμε ό,τι συμβεί. Δεν υπάρχει ενημέρωση αν θα είναι εδώ η Βαν Σαβίδης, που πέρσι ήταν κανονικά. Ναι. Θα το δούμε. Νομίζω ήταν στην Αθήνα χθες. Ήταν χθες στην Αθήνα, ξεκινάει. Για μια παρουσίαση της νέας σειράς στο Open. Πολύ, πολύ σπουδαία σειρά. Από αυτές που δεν μας συνηθίζουν τα ελληνικά κανάλια. Ναι. Με τεράστιο budget και είναι ευχάριστο μέσα σε όλα τα άλλα, αγάπη, που γίνονται τέτοια serial, γιατί καιρό είχαμε να δούμε τέτοιες παραγωγές. Κάτι δείχνει να αλλάζει στο τηλεοπτικό τοπίο. Ήταν στην παρουσίαση της νέας σειράς του Open με κεντρικό θέμα τον ποντιακό ελληνισμό και το τι τράβηξαν οι άνθρωποι μέχρι να έρθουν στην Ελλάδα, που τους έδωσαν από τις πατρίδες τους. Θα δούμε αν θα είναι αύριο στα Τέμπη. Ναι. Υπάρχει μήνυμα και από τον ποδοσφαιρικό Άρη, από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Στο θάνατο δεν υπάρχουν χρώματα. 4/10/99 στο Instagram. Και από πολλούς παίκτες γενικότερα. Προφανώς κανείς δεν ξεχνάει όσα έγιναν 20 χρόνια πριν στα Τέμπη. Η ομάδα από την άλλη συνεχίζει την προετοιμασία της για την Κυριακή. Η προπόνηση σήμερα ήταν το πρωί στις 10 και 4 στην Μεσύμβρια. Δεν ξέρω βέβαια οι καιρικές συνθήκες πώς θα ήταν εκεί. Γιατί αν το πρωί γινόταν ένας χαμός στο κέντρο. Θα έχει λίγο αέρα παραπάνω, λίγο κρύο παραπάνω. Λίγη βροχή παραπάνω, δεν ξέρω. Μπορεί και χιόνι στη Μεσύμβρια. Εντάξει, όλα είναι πολύ στη Μεσύμβρια. Όλα. Ναι, αλήθεια αυτό. Δηλαδή έχει υγρασία στην πόλη, στη Νέα Μεσημβρία δεν βλέπεις τα δύο μέτρα τον διπλανό σου. Ναι. Έχει εδώ βροχή, εκεί είναι άστο. Ναι. Τέλος πάντων. Έχει κουνούπιο το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, στη Μεσημβρία γίνεται πόλεμος. Ναι, δεν μπορεί να ζει το κουνούπιο. Είναι λίγο δύσκολη. Γενικότερα είναι λίγο ακραίες οι καταστάσεις. Έχουν γίνει εκεί πέρα. Έχουν γίνει έργα, εντάξει, είναι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, αλλά σε απόλυτο βαθμό δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση, ούτε μπορείς να κάνεις. Ναι. Μπορείς μάλλον, αλλά δεν έχει νόημα να κάνεις ένα κλειστό αθλητικό κέντρο στη Νέα Μεσημβρία. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, αλλά okay, η προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν εκεί. Ουσιαστικά το μόνο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Στόχ, ο οποίος χθες έμεινε εκτός γιατί ταλαιπωρείται από μία ίωση. Θα δούμε αν σήμερα προπονήθηκε κανονικά. Από την άλλη, προπονήθηκε. Α, στην Τούμπα με ενημερώνουν ότι έγινε προπόνηση. Α, στην Τούμπα. Α, γλιτώσαμε τη Μεσημβρία. Ευχαριστούμε πολύ. Στην Τούμπα λοιπόν έγινε η προπόνηση. Ο Στόχ έμεινε εκτός που είχε την ίωση, είπαμε, θα δούμε αν είναι καλά. Ο Πέλκας προπονείται κανονικά, οπότε είναι γι' αυτό στην διάθεση πλέον του Αμπέλ Φερέιρα. Και ο Βιερίνια κανονικά από χθες με την ομάδα. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Θα μάθουμε αποστολή σε λίγη ώρα, φαντάζομαι. Όχι ρε, αποστολή αύριο. Ναι, αποστολή αύριο, ναι. Εσύ βιάζεσαι πάλι να τη βγάλεις μόνο σου. Έλα, Σταριό, πες το, έλα. Ποιο θα πεις εκτός, πες. Τώρα που είναι όλοι διαθέσιμοι. Κοίταξε. Με ρωτήσε χθες ο Νίκος Μοσχοβίτης το βράδυ αν πιστεύω ότι θα είναι στην αποστολή, ας πούμε, ο Βιερίνια. Όχι για ουσιαστικούς λόγους, για ψυχολογικούς. Αν θα πάει, ας πούμε, σαν 19ος. Να ταξιδέψει, ναι, μπορεί.
Είναι και ένα γήπεδο που πέρσι είναι... είχε βάλει την υπογραφή του με εκείνο το φάουλ. Ναι. Αν είναι στην... Για να είναι στην 18, θα νομίζω είναι κομμάτι δύσκολο. Αυτή την εντύπωση έχω. Ναι. Θα δούμε. Υπάρχουν επιλογές. Ο Μαρούσιο θα είναι μέσα κανονικά. Έχει επιλογές περισσότερες και με την επιστροφή του Λεωμάτος, ο Αμπέλ Φερέιρα. Η μία αλλαγή νομίζω θα είναι αυτή. Να μπει ο Μάτος στα δεξιά. Ναι, η αλλαγή θεωρείται. Τώρα, αν θα γίνει κάτι άλλο, θα το δούμε. Αν θα μπει ο Πέλκας, ας πούμε. Πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να βγει ο Μπίσες βαρύ ο Καντουρί. Θα δούμε τι προκύπτει από την σημερινή προπόνηση αργότερα και μέσα στο ΠΑΟΚ το 24 θα υπάρχει ρεπορτάζ. Ναι. Αν και έχουμε πολλές φορές ότι ο Φερέιρα δεν είναι προπονητής που δείχνει σε μεγάλο βαθμό τα πλάνα του. Αλλά μια εικόνα μπορεί να υπάρξει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έκτακτη γενική συνέλευση η οποία θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της ΠΑΕ, στο γήπεδο της Τούμπας, 11 το πρωί. Τα θέματα της ημέρης η διάταξη είναι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών και καταθέσεις προϊζομένες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών, διάφορα θέματα και ανακοινώσεις και τροποποίηση του άρθρου 7 μετοχικό κεφάλαιο του καταστατικού της εταιρείας. Είναι η γνωστή διαδικασία. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να δώσουν το παρόν και να ψηφίσουν. Θα έχουμε πάλι την γνωστή διαδικασία με 5-6 φίλους του ΠΑΟΚ να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Αυτή είναι η διαδικασία. Θα είμαστε εκεί, οτιδήποτε προκύψει. Σταρχιό. Είσαι εδώ το φίλο. Αδερφός. Τώρα πρόσεξα και το όνομά του. Να του πω το όνομα. Όχι. Έλα μωρέ, Στέργιο. Όχι, όχι, αδερφός. Δέχομαι bullying. Λοιπόν, 30 Οκτωβρίου λοιπόν, η τυπική περισσότερο σημασίας έκτακτη γενική συνέλευση. Έχει ασχοληθεί με πολλές λεπτομέρειες και πάρα πολύ ωραία ο Σταύρος με τον Λευτέρη Αυγενάκη. Μπείτε να διαβάσετε τον blog του στο Sport DNA υπάρχει. Υπάρχει φυσικά και στο ΠΑΟΚ 24. Με τίτλο «Η εικονική πραγματικότητα του Λευτέρη Αυγενάκη». Ωραία τα γράφει ο Σταύρος με τον δικό του πάντα έτσι τρόπο. Τώρα δεν ξέρω, γενικότερα αν ιδρώνει το αυτί του, το Αυγενάκη, των ανθρώπων αυτών που έχουν πλέον την ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό. Ιδρώνει, δεν ιδρώνει, καλό είναι που τα καταγράφουμε, δεν το κάνουν όλοι. Πολλοί προτιμάνε τον δρόμο της σιωπής, άλλοι για δικούς τους λόγους. Προσπαθούν να διαστρεφλώσουν την αλήθεια, τουλάχιστον μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και το Sport DNA έχουμε αποδείξει ότι γράφουμε τα πράγματα όσοι έχουν. Δεν μου λες το Σαββατοκύριακο τι έχει. Έχει handball. Το Σαββατοκύριακο έχει handball. Καλά, σίγουρα δεν έχει βόλεϊ, που δεν ξέρουμε πόσο ήταν οι ομάδες. Δεν έχει βόλεϊ, γιατί είπαμε έχει μπάσκετ. 7 ομάδες έχουμε μείνει τώρα βόλεϊ. 7 τώρα, αν αλλάξει εκεί κάτι. Θα μας πάρει τηλέφωνο να φάει να πει παιδιά, έχουμε και 8. Να πούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε. Ναι, σωστό και αυτό. Ανεβαίνει η τάδε ομάδα. Ναι. Α, ωραία. 8 ομάδες. Άρα θα έχουμε 4 μάτς το Σαββατοκύριακο. Πω, υπέρβαση. Ναι. Κοίταξε, έτσι που πάει η δουλειά, νομίζω σε. Τι. Σύντομα θα έχουμε 4 ομάδες. Και τι θα κάνουμε. Και θα κάνουμε ένα διευρυμένο Final Four. Δηλαδή θα παίζουν όλοι μεταξύ τους. Όχι, περίμενε. Εγώ θυμάμαι ότι είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φοίνικας και Όφη. Θυμάμαι τον Ραφαήλ, δηλαδή, να τώρα τους αναφέρει. Ποιες είναι 7 ομάδες. Θυμάμαι τις 5 αυτές. Εγώ σου λέω σε 2-3 χρόνια, αν πάει έτσι η δουλειά. Θα είναι 4 ομάδες. Μα θα έχουμε παραπάνω, ρε. Να, σου βρήκα 6. Έχουμε 6 δυνατές. Ωραία, 6 δυνατές. Το ρίχνεις πολύ το 4. 3 μάτς τη βδομάδα. Ναι. 30 αγωνιστικές. 30 αγωνιστικές. Τι παίξετε συνέχεια. Θα μάθουμε και τα ωραία. Βδομάδα παραβδομάδα πάω Ολυμπιακός, Ολυμπιακός πάω, πάω Παναθηναϊκός. Πω. Θα σου πούνε ποκτά και νόημα το πρωτάθλημα έτσι. Και, ναι. Και ο μεγάλος τελικός στις 15 νίκες. 15 νίκες. 15 νίκες. Oh. Ποιος θα φτάσει πρώτος. Για να γεμίσει το καλεντάρι. Μάλιστα. Στη Super League έχουμε τουλάχιστον κανονικό πρόγραμμα. Είναι να βγει νομίζω και το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών μέχρι το τέλος. Μην του αγώνεσαι. Γύρου. Θα γίνει τώρα στη διακοπή. Όχι, είναι να βγει. Ναι. Στη διακοπή θα κάνουμε μια συνεδρίαση. Το περιμένουμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Ξάνθη αύριο, 5 και 4, 7.30 Λάρισα ΑΕΚ. Κυριακή στις 3 Βόλος Ατρόμητος. 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ Όφη Πανιώνιος. 7.30 Άρης Ολυμπιακός, τη Δευτέρα Λαμία Πανετολικός. Πρώτη Δευτέρα είναι. Είναι η πρώτη Δευτέρα. Δεν χορταίναμε τη Σαββατοκύριακο, θέλουμε και τη Δευτέρα μας.
Σούπερ Λίγκα. Ε, τώρα. Εντάξει. Αύριο όλα τα λεφτά είναι το ΑΕΛ ΑΕΚ. Ναι. Αυτό είναι. Την Κυριακή 11.30 ώρα θα παίξει K19 στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το λέω γιατί όσοι κατέβετε από νωρίς στην Τρίπολη, δεν έχει πολλά μέρη να πάτε, είναι αλήθεια. Δεν όσοι, έχει. Όχι, όσοι, έχει πάει, όσοι έχετε πάει, το έχετε καταλάβει. Μπορεί και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης πάω της K19 στις 11.30 να είναι μια καλή επιλογή. Να περάσει την ώρα σου. Αν είσαι από νωρίς στην πόλη της, της Τρίπολης. Σε τρεις εβδομάδες νομίζω είναι και επαναληπτικός της K19 στη Youth League. Ναι. Στην Τούμπα λογικά. Με κόσμο λογικά. Όπως εκείνο το περσινό, το ωραίο το παιχνίδι. Δεν θα έχει τόσο κόσμο. Εντάξει, δεν ήταν αλλά τότε, θα έχει. Εντάξει, θα έχει πάλι. Η κεντρική κερκίδα θα έχει μια καλή εικόνα. Οι θύρες 1, 2 και 3. Το γηπέδο της Τούμπας. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση. Το πλέον σημαντικό είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η ομάδα ποδοσφαίρου να κερδίσει. Γιατί είχαμε πάρα πολλούς μήνες να δούμε τον ΠΑΟΚ να κολλάει σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Σε όλη την πορεία από το εκείνο το παιχνίδι, το ιστορικό με την Ξάνθη, το 0-3, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ δύο ισοπαλίες συνεχόμενες. Είχε τέσσερις ισοπαλίες, όλες και όλες. Εκ των οποίων οι τρεις βάλαν το χεράκι του για τα καλά διαιτητές. Εντάξει, οπότε δεν μπορεί να αφήσει ο ΠΑΟΚ δύο βαθμούς ακόμα. Πρέπει να βρει τον τρόπο εύκολα, δύσκολα, με γκολ από τον Μπίσεσβαρ, από τον Ζίφκοβιτς, όποιος θέλει στο βάλει, να πάρει την νίκη, να επιστρέψει στα τρίποντα και να δει ο Φεραίρα πώς θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Γιατί φαίνεται και στην πράξη ότι η διακοπή η προηγούμενη είχε ένα όφελος. Ναι. Το είδαμε στο μάζι με την ΑΕΚ. Ο ΕΣΥΤ έχει κληθεί η εθνική τώρα. Ναι, και πρέπει να παίζει και με τη Βραζιλία. Είχε κλείσει κανονικά. Ναι, οπότε φεύγει και δεν θα πάει ο Νεϊμάρ γιατί με τον Εσίτη αντίπαλο δύσκολα είναι. Σκληρός. Ο Εσίτη. Όχι εσύ, σε αυτό. Α, εγώ εντάξει, εγώ είναι γνωστό. Στέριο. Λοιπόν, θα δούμε πάλι ποιοι θα διεθνείς θα λείπουν. Είναι οι δύο, Λιμιός Γιαννούλης. Στην εθνική, ναι. Ο Εσίτη. Νομίζω Βαρέλα, πρέπει να έχει κλείσει. Ο Σφιντέρσκι κανονικά. Ποιο άλλο είναι. Ο Ακπόμ δεν είναι γιατί περιμένει. Νομίζω σιγά σιγά θα μπορεί να είναι διαθέσιμος κανονικά για την Ιγυρία. Ναι. Ξεχνάω κάποιον. Σίγουρα κάποιον ξεχνάω. Κάτι. Ο Ίγκασον. Για τον Ίγκασον δεν έχουμε νομίζω επίσημα ακόμα. Από Ισλανδία. Ο Ζαμπά. Εντάξει, ο Ζαμπά. Στη Βραζιλία είναι μοναστέριο κι εσύ. Μα είναι το όνειρο να πάει στην Εθνική Βραζιλία. Η όνειρο έχει κάθε παίκτη. Λογικό, εντάξει. Δεν μπορεί να του πει κάτι επειδή είναι όνειρο. Τι θα πει, μην ονειρεύεσαι την εθνική. Όχι, με την εικόνα αυτή δεν μπορεί να παίξει ούτε στην εθνική του Αζερμπαϊτζάν. Τα όνειρα, Στέργιο, δεν είναι μπορώ να κάνω αυτό, το ονειρεύομαι. Είναι ονειρεύομαι και θέλω να το κάνω. Ναι, το λέμε επειδή μπορεί να κάνει το όνειρό του. Λέμε, αν και είναι δύσκολο να μπει στην εθνική Βραζιλία. Εντάξει. Όσο ζει, ελπίζει. Αλλά, ναι, αν δεν αλλάξει κάτι στα κοντά, θα μιλάμε. Το ξέρει το τραγούδι Όνειρα και Όνειρα. Πήγανε χαμένα. Όχι. Τι μουσική ακούει, πραγματικά δεν ξέρω κάποιο. Δεν το ξέρω, τι να σου πω. Σου πω ψέματα. Χρυστοδουλόπουλος Μάκης. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι, ε. Όχι. Βαρύ το ξέρω. Να ξέρεις ρε εσύ αγάπη, το Μάκη. Συγγνώμη Στέργιο, συγγνώμη. Φτάσαμε στο τέλος όμως. Δεν ξέρω να το ξέρεις. Λοιπόν... Να με βάλουμε τραγούδι του Μάκη. Όχι, 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 όχι. Μαραμένη μου καρδένια. Όχι, όχι. Τι? Μαραμένη μου καρδένια. Δεν το ξέρεις. Ούτε αυτό. Να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Αυτό κάτι μου λέει. Τα Στέφανα. Τα Στέφανα, τι λέει. Θα παρατηθώ να ξέρεις. Τα Στέφανα. Θα παρατηθώ. Δηλαδή υπάρχει τα βούτυρα Στέφανα. Ναι. Βλέπω μπροστά στα εικονίσματα τα Στέφανα. Σαν ορφανά του χωρισμού. Κάσε με ρεστεριά, Αγάπη, πρέπει να κάνουμε φροντιστήρα και στη μουσική, να ξέρεις. Να μάθω τα Στέφανα. Δεν θα σε πάω σε τρελέγκα. Αλλά ένα Ζαφύρι Μελά και ένα Μάκη Ξεδουλόπουλο. Τα βασικά τουλάχιστον θα σηκώνω μια. Ένα ποτ πουρί. Ναι, να μαζευτούμε να το κάνετε. Ό,τι θέλετε. Πω, πω. Τέλος πάντων. Παρέα μαζί μας και σήμερα ήταν το BC Router. Η BC σας δίνει τη λύση. Είναι εδώ για όλους εσάς. Είτε έχετε μαγαζί, είτε είστε ιδιώτες. Θα μπορείτε να βλέπετε Web TV χωρίς κολλήματα. Αλλά και να δίνετε και την προτεραιότητα στις συσκευές που εσείς θέλετε. Το BC Router είναι εδώ για να σας βοηθήσει να δείτε με την άνεσή σας ό,τι θελήσετε. Είναι μια προηγμένη συσκευή.
με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που σας δίνει το αντίστοιχο router του παρόχου σας. Καλείτε στο 2312 31-34-34 και το BC router έρχεται στην πόρτα σας. Θες να αλλάξει το μπάνιο σου? Θέλω. Ωραία. Θα πας στο Φτίκα. Ναι. Απόλλωνος 37-39, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Υπάρχουν προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο και οικονομικές λύσεις για πλακάκια με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Ξαναλέω, θα βρείτε τον Φτίκα που λειτουργεί με επιτυχία από το 1985, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Μαζί μας είναι και τα Ναξούς. Στέργιο, είσαι έτοιμος να πας? Θα πάμε, παρότι βρέχει. Αν όχι σήμερα. Παρότι βρέχει, είμαι. Αν όχι σήμερα, πάμε αύριο. Αύριο δεν μπορώ, έχω δουλειές. Θα πάω μόνος μου. Από Δευτέρα? Θα πάω μόνος μου. Στη μισκή μέρα στο τέλος θα πάμε. Δεν σε χρειάζομαι. Εντάξει, στη μισκή μέρα στο τέλος είναι το νέο κατάστημα. Και Πλατεία και Σοφίας υπάρχει κατάστημα. Και Mediterranean Cosmos. Και Ελευθέρως Βενιζέλος. Στην Αθήνα που είπε, στο Μολ. Στο Μολ. Και πολλά και πάρα πολλά καταστήματα και στην Αττική, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Και Stock με πάρα πολύ καλές τιμές. Και φυσικά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ και στην ομάδα Handball και στο ποδοσφαίρο και στο μπάσκετ. Να έχουμε να σχολιάζουμε μόνο νίκες. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί σας λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα στο Λίμπερο 107,4 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό Σαββατοκύριακο.